φίλοι μας, γεια σας. Σας καλησπέρισω και απόψε στο τακτικό μας πλέον ραντεβού της Τρίτης στο Top Channel. Από την αρχή να σας πω ότι το απόψινό θέμα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Μανακίτσα, τον παιδοψυχίατρο που έχω δίπλα μου. Γεια σας κύριε Θερατσίδη. Εγώ το θεωρώ ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν, αν θέλετε, μας απασχολούν σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία και αν θέλετε και σαν έθνος τελικά. Είναι ένα θέμα που αφορά, με παιδοψυχίατρο είμαι, αφορά τα νεογνά, τα βρέφη θα έλεγα, μάλλον τα νεογνά, τα βρέφη, όλες τα παιδιά, τα παιδιά και τους εφήβους. Όλοι κάτι έχουμε από αυτά στην οικογένειά μας. Να πω όμως από την αρχή ότι θα μιλήσουμε για τις αγχώδεις διαταραχές της κατηγορίας των παιδιών αυτών. Αναγκαστικά μπαίνουμε σε όρους, θα έλεγα, επιστημονικούς. Ζήτησα από τον κύριο Μανακίτσα όσο μπορούμε να είμαστε περισσότερο απλοί και κατανοητοί, αλλά καταλαβαίνετε οι όροι που υπησέρχονται σε αυτό το θέμα και θεωρία έχουν πολλοί. Οι πολλοί είναι δυσνόητοι και αν κανείς δεν προσέξει επισταμένως τη συζήτηση, ίσως να χάσει και το νόημα. Και να βγάλει και λάθος συμπεράσματα, θα έλεγα. Να χάσει και το νόημα στη συνέχεια. Όμως, τα τελευταία χρόνια, να πω, όλοι μας, σαν άτομα και σαν κοινωνία, βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα που παίρνουμε τόσο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άλλα ανεύθυνα, άλλα υπεύθυνα, εμπολείς θα έλεγα ανεύθυνα και αποσπασματικά, που δημιουργούν αυτά καθεαυτά άγχος σε εμάς, τους γονείς, τους παππούδες, γονείς να πω από εκεί, παππούδες να πω από εδώ, και κυρίως στα νέα άτομα που έχουν μικρά παιδιά, κυρίως τις γυναίκες. Αυτές τις βλέπετε, εγώ τουλάχιστον τις βλέπω, γιατρέ μου, που προσπαθούν να πάρουν κάποιες απαντήσεις, ρωτάνε για τις συμπεριφορές των παιδιών τους, πώς κινούνται, πώς δεν κινούνται, εκείνο που κάνει είναι σωστό, δεν είναι κοστό. Και βλέπεις ότι είναι προβληματισμένη η γυναίκα αυτή. Εμείς οι άντρες το παίζουμε λίγο πιο χαλάρη, ότι τάχα θα αντιμετωπίζουμε πιο ψύχρημα την κατάσταση, κάνουμε πολλές φορές το Γερμανό, αλλά τον κακό μας το φλάρο κάνουμε τα περισσότερα λάθη. Οι μανάδες λοιπόν κυρίως αυτές έχουν αυτή την αγωνία, παίρνουν αυτά τα μηνύματα και τελικά επιβεβαιώνεται ο κανόνας που λέει η μη μάθεια είναι η χειρότερη της αμαθίας, μπερδεύονται περισσότερο, προσπαθούν μέσα από εκεί να αλλάξουν συμπεριφορές χωρίς να ξέρουν ουσιαστικά και επίσημα τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν πάρα πολλά πράγματα. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά προσπαθώντας να κάνεις το επιστημονικό δεδομένο χωρίς να έχεις την κατάλληλη υποδομή να το χρησιμοποιήσεις, θέλω να κάνεις και περισσότερο λάθος. Εμείς απόψε λοιπόν θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτηματικά σας και να σας δώσουμε και οδηγίες του πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά σας. Πώς μπορείτε δηλαδή τα ερωτηματικά σας αυτά να πάρετε απαντήσεις, διότι η κοινωνία η σημερινή, είπαμε, έχει αυτήν την πληροφόρηση τη γρήγορη που είπαμε πολλής μπορεί να είναι ανεύθυνη, έχει όμως η κοινωνία και σήμερα τα φόντα, έχει τις δυνατότητες να ενημερώσει. Λόγω χάρη
Πριν από λίγο καιρό δεν είχαμε παιδοψυχίατρο στην Κοζάνη. Υπάρχουν πάρα πολλοί νομοί, θα λέγα, και στη Δυτική Μακεδονία τώρα, που Καστοριά, Φλωρίνα, Γρεβενά κλπ. Δεν υπάρχει παιδοψυχίατρο. Παλιότερα εμείς ψυχίατροι, νευρολόγοι, ήμασταν 2-3, τώρα είμαστε 13. Άρα λοιπόν, ψυχολόγοι ήταν πολύ λίγοι παλιά. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν επιστήμονες για την κατάσταση αυτή, υπάρχουν ειδικοί για το πρόβλημα αυτού που μπορούν να σας ενημερώσουν. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτής της προσπάθειας των επιστημόνων, θα έλεγα τώρα από εμάς προς εσάς, είναι και αυτή η απόψινή μας συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Μανακίτσα, μιλάμε για τις εγχώδεις διαταραχές των βρεφών, νηπίων και παιδών. Ακριβώς. Έχω την εντύπωση να πάμε και λίγο στους εφήβους μετά. Θα πάμε λίγο και εκεί. Πολύ ευχαριστώ. Θα πάμε και εκεί λιγάκι, ίσως να καθυστερήσουμε λίγο απόψε. Λοιπόν, να πούμε, ένα παιδί τελικά μπορεί να έχει άγχος? Ναι, φυσικά και μπορεί να έχει άγχος. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Γιατρέ μου, θα σας πω το εξής, αυτή είναι η εκπομπή. Με το ζόρι που πολλές φορές φέρνουμε γιατρούς εδώ να δώσουμε αυτό που εγώ πρέπει. Εγώ πάντα έρχομαι με χαρά πάντως. Α, να σας πω και κάτι άλλο. Είναι και τόσο εκτεταμένο το θέμα που ειλικρινά δεν θα το τελειώσουμε απόψε. Ενδεχομένως να επισημάνουμε και κάποια κομμάτια τα οποία να κάνουμε στη συνέχεια. Αφού και εγώ αναγκάστηκα να έχω ένα αυτό μπροστά μου για να τα έχω, να μην χάσουμε το δρόμο. Όπως λένε, ναι. Γιατί σας είπα, είναι εκτεταμένο το θέμα και οι έννοιες είναι πολλές. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για ένα παιδί, γιατί πολλές φορές είναι το ρυθμό, μπορεί ένα παιδί να έχει άγχος. Τι καταλαβαίνει αυτό για να έχει άγχος? Και όμως καταλαβαίνει τα πάντα. Από τη στιγμή της γέννησης, το άγχος είναι μέσα στη ζωή μας. Για να μην σας πω ότι ακόμη και μέσα στη μήτρα υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Μπορεί να εμφανιστεί το άγχος, το παιδί, μέσα στη ζωή, στο ενδομήτριο. Και μάλιστα τα ποσοστά είναι πάρα πολύ ψηλά του άγχους των παιδιών, φτάνουν ακόμη και σε ποσοστό της τάξης των 18%. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το άγχος, είναι τα προβλήματα που συνοδεύουν την όλη κατάσταση αυτή. Το μέγεθος είναι μεγάλο και πολλές φορές δεν δίνεται ποτέ η βαρύτητα στα προβλήματα, στη διάγνωση και στην αντιμετώπιση αυτών. Αυτό οφείλεται σε πολλές καταστάσεις. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολο να δεις ένα παιδί τα συμπτώματα του άγχους. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν οι γονείς να καταλάβουν τι είναι αυτό που βλέπουν ή τα ίδια τα παιδιά δεν δείχνουν ενόχληση. Είναι δυσνόητο, δεν δυσκολεύουν το περιβάλλον γύρω τους. Σαν να πούμε ότι αγχώνονται, αλλά το κάνουν σιωπηρά. Ακόμη και όταν τα συμπτώματα όμως είναι ορατά, πολλές φορές δεν είναι καθόλου εύκολο για τους γονείς να τα καταλάβουν και τα θεωρούν ότι είτε πρόκειται για φυσιολογικές συμπεριφορές, είτε ότι είναι απλά συμπεριφορές της στιγμής και απλά θα φύγουν. Είτε πρόκειται για άγχος, είτε πρόκειται για φόβο. Είπατε για ένα ποσοστό 18%. Ναι. Είναι 20%, είναι 1 στα 5. 1 στα 5, ναι. 1 στα 5 παιδιά μπορεί να έχει άγχος. Ναι. Μας ξεφεύγει. Μας διαφεύγει πάντα, προσέξτε όμως, μιλάμε ότι όχι απαραίτητα παθολογικό, μπορεί να είναι και ένα φυσιολογικό άγχος μέσα στα εξελικτικά πλαίσια του παιδιού. Έτσι, μπορούμε να κάνουμε μια διάκριση του άγχους. Βεβαίως. Γιατί τουλάχιστον εγώ από τους μεγάλους που ξέρω, έτσι, το άγχος το θέλουμε ως ένα σημείο. Ναι. Αυτό είναι το λεγόμενο δημιουργικό. Φυσιολογικό, δημιουργικό. Και υπάρχει και το παθολογικό, να τα χωρίσουμε, ναι, και στα παιδιά. Ωραία. Φυσικά και διακρίνεται σε φυσιολογικό και παθολογικό. Έτσι. Παρακαλώ λίγο να δείξουμε τις κάρτες. Τι είναι καταρχήν άγχος? Το πιο βασικό, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει η λέξη άγχος. Είναι μια υγιής φυσιολογική συναισθηματική αντίδραση που συμβαίνει σε ανησυχητικές καταστάσεις ή σε στιγμές πραγματικού κινδύνου ή απειλής. Είναι κάτι σαν σινιάλο, μας προειδοποιεί για κάποιον κίνδυνο. Ενός μέτριου βαθμού άγχος στη ζωή μας βελτιώνει την απόδοσή μας, μας κάνει να μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και ενεργητικοί μες στη ζωή. Και μια λογική δόση άγχους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ατόμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο και δεν είναι παθολογικό χαρακτηριστικό. Από την άλλη όμως, στο παθολογικό άγχος, τα πράγματα αλλάζουν. Συμβαίνει σε στιγμές που δεν υπάρχει παθολογικός κίνδυνος. Είναι μια υπερβολική συναισθηματική αντίδραση
Και συνεχίζεται για πολύ ακόμη μετά την παρέλευση του παράγοντα που το προκαλεί. Εμφανίζεται με ένα πολύ μεγάλο εύρος συμπτωμάτων που αφορούν το σώμα, το συναίσθημα, τη γνωστική λειτουργία, τις συμπεριφορές μας, με αποτέλεσμα τη μειωμένη λειτουργικότητα του ατόμου. Δηλαδή, για να επισημάνουμε κάτι, θα λέγει κανείς το φυσιολογικό άγχος είναι όταν υπάρχει κάποιο αίτιο. Ερέθισμα. Κάποιο αίτιο, ναι. Υπάρχει κάποιο ερέθισμα. Εκεί και είναι το φυσιολογικό, το λέμε, είναι και αυτό το χρειαζόμενο, να το πούμε απλά. Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα, αν θέλετε, για να γίνει κατανοητό. Αύριο γράφω διαγώνισμα στο σχολείο. Έχω άγχος ότι πρέπει να διαβάσω. Αν δεν έχω διαβάσει, δεν θα γράψω καλά. Το άγχος μου δεν είναι παθολογικό, είναι φυσιολογικό, γιατί αύριο περιμένω κάτι το οποίο με βάζει σε μια συναισθηματική διαδικασία. Θα το βάλει το παιδί να διαβάσει, ναι, να τελειώσει το διάβασμα και θα ησυχάσει. Και θα ησυχάσει. Αν δεν διαβάσει όμως, θα πάει αύριο, δεν θα γράψει καλά. Το άγχος θα παραμείνει, αλλά θα είναι πάλι φυσιολογικό, γιατί δεν έγραψα καλά. Ήταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ναι, δομημένο, συγκεκριμένα πράγματα. Όταν λοιπόν το αίτιο δεν είναι ξεκάθαρο, ναι, το αίτιο δεν είναι ξεκάθαρο, τότε και μάλιστα θεωρητικά το παιδί μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο, τότε πάμε στο παθολογικό άγχος. Εκεί πλέον τα πράγματα και αλλάζουν. Αυτό, αν διαρκεί και περισσότερο, μιλάμε για παθολογικό, ναι, άγχος, που τέλος, αυτό θέλει αντιμετώπιση. Κάποια. Για να συνεχίσω το παράδειγμα αυτό και να γίνω λίγο πιο κατανοητός, δεν έγραψα καλά στο διαγώνισμα τελικά. Κανονικά σε μία-δύο μέρες πρέπει να το ξεχάσω, γιατί δεν κρίνεται η ζωή μου από ένα διαγώνισμα. Και ξαφνικά έρχομαι εγώ μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες και συνεχώς λειτουργώ υπό την πίεση αυτού του διαγωνίσματος που δεν έγραψα καλά. Εκεί λοιπόν αρχίζουμε να το παθολογούμε. Μένει προβληματισμένο και χάνει άλλες, ναι, δραστηριότητες. Ναι, γιατί αναγκάζεται και μειώνει τη λειτουργικότητά του. Το άγχος κατακλείζει το μυαλό του και σε συναίσθημα και σε σκέψεις. Ο κόσμος μπερδεύει πολλές φορές το άγχος με τις φοβίες. Ναι. Η φοβία φέρνει άγχος, το άγχος φέρνει φοβία, μπερδεύονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να δώσουμε μια κάποια σημεία διαφοράς τι σημαίνει αγχώδης άγχος και τι σημαίνει φοβία. Βεβαίως. Ο φόβος λοιπόν... Αυτά είναι και για τους μεγάλους, έτσι. Για όλους. Αυτό είναι κοινό για όλους, ανεξαιρέτως. Λοιπόν, επειδή τα παιδιά δεν παρακολουθούν απόψε την αυτή, ούτε και αν παρακολουθήσουν την εκπομπή αυτή μπορούν να αντιληφθούν πάρα πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολες είναι. Αυτό που ενδιαφέρει, είπαμε, ενδιαφέρει το γονιό, ενδιαφέρει, ναι, τους μεγάλους της οικογένειας να προλάβουν ενδεχομένως κάτι. Μα ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε κυρίως σε γονείς, στους τρόπους κατανόησης της λειτουργίας του παιδιού, και ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε είτε από τη μία μεριά πώς να λειτουργήσουν σωστά μέσα στο σπίτι για να βοηθήσουν τα παιδιά τους, ώστε να εξελίσσονται ομαλά με υγιή τρόπο στην αναπτυξιακή τους πορεία, ή αν κάτι ξεφύγει, να έχουν το νου τους αυτό τι θα πρέπει να κάνουν. Αυτό που θέλει ο καθένας, να μεγαλώσει ένα υγιές παιδί. Παιδί. Η υγεία είναι σωματική από μια πλευρά που έχει σχέση με το τι θα του προσφέρει στη διατροφή του και στην υγιεινή του γενική κατάσταση, και του άλλου είναι η ψυχική του κατάσταση. Σωστή. Και τα δύο μαζί συνθέτουν την υγεία. Λοιπόν, το ένα κομμάτι της ψυχικής υγείας το θέλουν όλοι, ένα παιδί να αναπτυχθεί και να πάει υγιές στη συνέχεια. Λοιπόν, έτσι, να πούμε τη διαφορά του άγχους και της φοβίας. Ο φόβος λοιπόν αφορά την αντιμετώπιση ενός ξαφνικού και συγκεκριμένου φυσικού κινδύνου που σε κατακλείζει. Είναι ξαφνικός, έρχεται σε ένα δευτερόλεπτο. Διαρκεί για λίγο. Πολλά παιδιά νιώθουν γενικά ήπιους φόβους κατά καιρούς και ανάλογα με το πλαίσιο που ζούνε. Όταν ο φόβος όμως παραμένει για μεγάλο διάστημα και είναι υπερβολικός, δεν ανταποκρίνεται στην ηλικία του παιδιού και το επηρεάζει στην καθημερινή του λειτουργία, εκεί πλέον ξεπερνάμε τα πράγματα και ορίζεται ως φοβία. Η φοβία δηλαδή είναι μια πιο μόνιμη κατάσταση πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο φόβο. Το άγχος από την άλλη αφορά κυρίως σε ανησυχία, έντονη έννοια, στεναχώρια, χωρίς εύκολο προσδιοριζόμενο αντικείμενο, δηλαδή γενικά. Τι κάνω, αγχώνομαι, για ποιο λόγο αγχώνεσαι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι με ενοχλεί. Πρόκειται περισσότερο για μια προσδιόριστη αίσθηση, μια ασάφεια από που το που προέρχεται. Έχει διάρκεια και είναι σαν να μας προετοιμάζει για μια πάρα πολύ άβολη κατάσταση. Πολλές φορές οι ερωτήσεις που παίρνουμε είναι, παίρνετε παραπάνω εσείς τώρα,
όταν λείπατε εσείς, να είμαι εμείς. Γιατρέ μου, είναι δυνατόν ένα νεογνώ, ένα βρέφος, να έχει άγχος? Ναι. Κι όμως είναι δυνατόν. Το πρώτο άγχος που βιώνει το βρέφος είναι η ίδια η γέννηση. Βγαίνει, πονάει. Βγαίνει σε έναν κόσμο με ρεθίσματα, φως, φωνές, κλάματα, χέρια που το πιάνουνε. Εκεί που κολυμπούσε ήρεμο. Και εκεί που ήταν ήρεμο σε μια κοιλιά, ακριβώς, στο οποίο δεν είχε τίποτα να το απασχολεί. Με στη κοιλιά της μάνα, ούτε πεινούσε, ούτε διψούσε, ούτε κρύωνε, ούτε ζεσθενόταν. Και ξαφνικά έρχεται μια πείνα, ένα κρύο, κάποια χέρια που το πιάνουνε. Και φυσικά αυτό είναι το πρώτο άγχος της γέννησης. Είναι το πρώτο άγχος που βιώνει κάποιος άνθρωπος. Εκεί λοιπόν, ποιο είναι το μαγικό πράγμα που βλέπουμε? Όσο το πιάνουν ξένα χέρια, το παιδί κλαίει. Με το που το βάζουν στο χάδι της μαμάς στην αγκαλιά της, τι κάνει? Έχει ότι το χάδι της μάνας, μόλις βγαίνει το παιδί και κλαίει, πόνες, ναι, από συμπληγιάδες, πέρες, ναι, πέτρες, πέρες. Ακριβώς. Λοιπόν, και κλαίει με το χάδι της μαμάς, έχει παρατηρηθεί ότι το βλέπεις και ηρεμεί. Ακριβώς. Αυτό το ακριβώς παιδί. Αμέσως, στο δευτερόλεπτο. Λοιπόν, είναι κάποια σχέση, λέγεται. Είναι μια μητρική σχέση, την οποία θα την εξηγήσουμε σε λίγο όλο αυτό, έτσι. Αυτό που κάνει το παιδί όμως είναι εκείνη τη στιγμή με το πρώτο χάδι της μαμάς που σταματάει, είναι σαν να της δείχνει τι χειρισμό χρειάζομαι από σένα μαμά για να με ανακουφίσεις, για να λειτουργήσεις μαζί μου. Από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής, όταν δεν ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες του παιδιού επίσης, μπορούν να εμφανιστούν συμπτώματα άγχου σε ένα βρέφος. Αυτό κυρίως αφορά τη σχέση με τη μητέρα του. Θα το διευρύνω λίγο και θα το κάνω λίγο στο πιο φροντιστικό κομμάτι που αφορούν, ναι, μητέρα, πατέρα, το σύστημα της οικογένειας. Καθώς αυτή είναι η πρώτη σχέση που κάνει και είναι καταλυτική για όλη την πορεία του βρέφου στη ζωή του. Το παιδί λοιπόν με την αντίδραση, το κλάμα είναι βασικά, ναι, ζητάει κάποτε κάτι από τη μάνα του. Αυτό πρέπει να το πάρει. Η υγεία της μάνας παίζει ρόλο σε αυτή τη σχέση. Ανάμεσα στη μητέρα και στο βρέφος αναπτύσσεται... Ναι, αυτονόητη απάντηση, ναι, αυτό, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται. Δεν είναι γιατί, απλό... Γιατί αν δεν είναι η υγεία καλή, κάποιος πρέπει να κάνει αυτό, να αντικαταστήσει αυτή την ιστορία. Ναι. Ή να προσέξει η μάνα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε, χρειάζονται θα έλεγα σε πληθυντικό, οπωσδήποτε οι κινήσεις της για να υπάρξει αυτή η σχέση. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι δεν είναι αυτονόητο. Η χρειαζόμενη σχέση. Ναι. Θα έλεγα ότι δεν είναι αυτονόητο απαραίτητα. Ανάμεσα στη μητέρα και στο βρέφος ο δεσμός είναι πανίσχυρος. Είναι ο πιο ισχυρός δεσμός που υπάρχει στη γη. Το πώς θα είναι η μάνα εξαρτάται από χίλιου δύο παράγοντες. Φυσικά, έτσι. Η μητέρα λοιπόν, αν είναι υγιής, καταλαβαίνει τις αντιδράσεις του παιδιού, τις ανάγκες του παιδιού και έρχεται και ανταποκρίνεται, απαντά σε ό,τι κάνει. Πονάει το παιδί, πεινά το παιδί. Η μητέρα ξέρει ότι πρέπει να του δώσει να φάει. Από ένστικτο. Κλαίει η μητέρα, κλαίει το παιδί. Η μητέρα απαντά με χάδια, αγκαλιά. Κουνάει τα χεράκια του, τα ποδαράκια του. Η μητέρα του απαντά με χαμόγελο, του μιλάει γλυκά, το χαϊδεύει, το ξαναγκαλιάζει. Αυτές οι απαντήσεις της μητέρας πάνω στο βρέφος, το βρέφος τις καταγράφει μέσα του. Τις ενσωματώνει, είναι ένα κομμάτι του εαυτού του. Θα πρέπει να πούμε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία το βρέφος μαθαίνει τι σημαίνει ο εαυτός. Ο εαυτός αναπτύσσεται και δομείται μέσα από το πώς λειτουργεί με τη μητέρα του. Χωρίς αυτή την αίσθηση της μητέρας δίπλα του, τα αντικείμενα απλά φαίνονται αποσπασματικά, διαχωρισμένα, είναι ασαφή, έχουν διπλές και τριπλές έννοιες και αυτά φοβίζουν το βρέφος. Να πω κάτι. Λέει ο κόσμος, αλλά θα έλεγα, το έχω προσέξει κι εγώ, και το ψάξα και λίγο παραπάνω. Η μάνα φαίνεται ότι, να το πω έτσι απλά, μυρίζεται κάτι πολύ νωρίτερα από το ταρθεί, θα συμβεί. Ναι. Το λέει ο κόσμος αυτό. Όχι τόσο σαν τον γονιό, σαν τον πατέρα. Αυτό που είπα νωρίτερα, τον κόκκινο στο φλάρο, που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα ή κάνουμε τους εαυτούς. Δηλαδή, θυμάμαι το εξής, τα δικά μου τα παιδιά,
ότι παρόλο που ήμουν γιατρός, εγώ έβλεπα το παιδί λίγο, λίγο κακοδιάθετο. Εντάξει, γυναίκα, δεν χαλάς ο κόσμος, δεν το βλέπω και ιδιαίτερα, παρόλο που ήμουν γιατρός και πιθανής γιατρός. Λοιπόν, μέσα σε 2 ώρες το παιδί πήγαινε πυρετό 40. Ναι. Και την έβλεπα να ανησυχεί, χωρίς να καταλαβαίνω γιατί ανησυχεί. Υπάρχει ένα μητρικό ένστικτο, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Είναι επίσης το εξής, ότι κλαίει το παιδί, μπαίνουν 10 άτομα πάνω και προσπαθούν να το, με κάποιες κινήσεις να το ησυχάσουν και είναι μια κίνηση που πάει η μάνα... Τελειώνει. Έρχεται και τελειώνει. Άρα πρέπει να συναισθάνεται κάτι, καταλαβαίνει κάτι και το δίνει. Ναι. Είναι αυτό που ζητάει και το παιδί τελικά. Άρα λοιπόν, αυτή που είναι και η πρώτη σχέση του παιδιού που έρχεται στη ζωή, σε αυτή τη ζωή, με αυτή τη μάνα, νομίζω ότι είναι σημαντική. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική. Πάμε παρακάτω. Και μάλιστα, θα δηλαδή, πρέπει να πω... το παιδί θα μάθει τον κόσμο... Μέσα από τη μαμά του. Μέσα από τη μαμά του. Το νεογέννητο έχει πολύπλοκη ψυχική δομή. Απλά δεν ξέρει πώς θα την αναπτύξει. Δεν μπορεί να διαχωρίσει τον εαυτό του από τον έξω κόσμο. Δεν υπάρχει η έννοια ατομικότητα. Δεν μπορεί. Δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό είναι ποτήρι, αυτό είναι ένα τραπέζι. Λοιπόν, τα πάντα σωματικά, συναισθηματικά πρέπει να περάσουν μέσα από τη μητέρα. Η μητέρα πρέπει να καταλάβει τι συμβαίνει στο παιδί, τι είναι αυτό που αισθάνεται το παιδί, να το διαχειριστεί η ίδια και να του το δώσει πίσω με έναν τρόπο το οποίο να είναι κατανοητό για το παιδί, μέσα από το χάδι, από την ομιλία, ακόμη και από το θυλασμό, να είναι αποδεκτό από εκείνο και να μπορεί να είναι και ανεκτό. Αν δεν το διαχειριστεί το άγχος του παιδιού η μαμά, δεν μπορεί το παιδί να το διαχειριστεί. Οι πρώτοι 6-8 μήνες, βασικά εκεί που το παιδί είναι ακόμη ανήμπορο να σηκωθεί, να περπατήσει, να κάνει κάποια πράγματα και είναι αναγκαστικά δίπλα στη μητέρα του στα πάντα, είναι σημαντική για την αναπτυξιακή του πορεία. Μα μέσα εκεί θα αρχίσει να αναπτύσσει τον εαυτό του, την ατομικότητά του. Η ψυχική υγεία απλά προάγεται μέσα από τη μητέρα του. Από τη σχέση, από τη φροντίδα και από τη συναισθηματική υποστήριξη που θα έχει κάθε μέρα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, να πω το εξής, ότι με τους όρους αυτούς που συζητάμε και με αυτά που λέμε τώρα και μιλάμε ότι ξέρω εγώ για αυτήν τη σχέση, αν δεν είναι καλή ενδεχομένως η ανάπτυξη του παιδιού, η ψυχή να μην είναι καλή κλπ. Να μην τρομάξουμε έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να τρομάξει κανείς κατά πόσο κάνει το σωστό ή δεν. Τα πράγματα είναι απλά. Εάν το κάνει και μπορεί να το κάνει, μπορείς να τα αγκαλιάσεις το παιδί, μπορείς να ενδιαφερθείς για το παιδί, μπορείς να κάτσεις κοντά στο παιδί, μπορείς να μην αδιαφορήσεις για το παιδί, είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να έχεις επιστημονική γνώση, δεν χρειάζεται να έχεις την οδηγία του κ. Μανακίτση. Και θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε κύριε Ταρατσίδη, ότι είναι πάρα πολύ απλό το πρέπει πράγμα. Να καταλάβω. Το ίδιο το παιδί σου δείχνει το δρόμο στο πώς να λειτουργήσεις μαζί του. Σου δείξει το παιδί. Ναι. Θα σε κλάψει, θα κλάψει όταν σε χρειαστεί. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να είσαι δίπλα του. Είναι πολύ απλά. Είναι η επικοινωνία του. Γι' αυτό και λέμε, όταν υπάρχει πρόβλημα γονιών με το παιδιά, ακούστε τα παιδιά σας. Ναι. Άκουσε το. Και αυτό σου δίνει κάποια μηνύματα να τα ακούσεις, αρκεί να κάτσεις να τα ακούσεις. Εννοείται. Αν καθίσεις να τα ακούσεις, δεν έχεις πρόβλημα. Η λύση είναι απλή. Η λύση είναι απλή και την έχεις μπροστά σου. Δεν χρειάζεται να είσαι ούτε επιστήμονας, ούτε... Γι' αυτό και πολλές φορές βλέπεις πιέψιλον πανεπιστημιακής μόρφωσης να κάνουν λάθη περισσότερα στα παιδιά τους, που υποτίθεται ότι είναι μορφωμένοι και καταλαβαίνουν περισσότερο αυτά που λέμε εμείς τώρα, παρά από έναν απλό ανθρώπινο που είναι της τρίτης δημοτικού, αλλά αυτός κάθεται και ακούει το παιδί. Και το παιδί του δείχνει τον δρόμο. Σε αυτό σημαίνει ένα λάθος, είναι ότι η υπερβολική μόρφωση και η υπερβολική προσπάθεια στο να διαβάσουμε 1000 μύρια πράγματα για το παιδί μας, το πώς να φερθούμε και πώς να λειτουργήσουμε στο παιδί μας, μας βάζει πάντα σε μια διαδικασία κακή του πάντα να ψάχνουμε το κάτι παραπάνω, όταν απλά το έχεις μπροστά σου, σου λέει χρειάζομαι αυτό, λειτουργείς μαζί του, τελείωσε. Πάρ' το αγκαλιά και θα σου δείξει τι χρειάζεται. Εδώ όμως μιλάμε για το ξεκίνημα. Ναι. Δεν λέμε το ξεκίνημα, τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω, γιατί δεν θέλουν πολύ. Ναι, ναι. Μπορείς να είσαι εκεί. Να είσαι δίπλα. Να είμαι αυτό. Εκεί.
Τώρα, είπαμε λοιπόν ότι το παιδάκι αυτό έχει άγχος. Από την ώρα που θα γεννηθεί και πώς προχωράει και μετά. Μπορούμε να δούμε κάποια σημάδια. Βεβαίως και μπορούμε να δούμε. Το βρεφικό άγχος είναι επίσης έτοιμο. Ποια βλέπετε. Είναι κάτι πολύ εύκολο για να το δούμε μπροστά στα μάτια μας. Αν δείξετε λίγο την κάρτα σας παρακαλώ. Έτσι. Το βρεφικό άγχος μπορεί να εμφανιστεί με δύο μορφές. Απ' τη μία είναι το επιθετικό παιδί. Είναι αυτό το παιδί που κλαίει συνέχεια. Είναι ανήσυχο. Θέλει συνέχεια φαγητό. Δεν χορταίνει ποτέ. Θέλει συνέχεια χάδια και αγκαλιές. Καινούργια ερεθίσματα. Εμφανίζει διαταραχές του ύπνου. Δεν ανακουφίζεται εύκολα ακόμη και από την παρουσία της μητέρας στην αγκαλιά. Ένα δύσκολο παιδί, να σας το πω έτσι. Από την άλλη μεριά είναι το κατεσταλμένο παιδί που δεν κλαίει, δεν τρώει, κινείται ελάχιστα, δεν ενοχλεί, δεν απαιτεί, δεν αποζητά συντροφιά και λέμε «αχ, τι εύκολο παιδί!» Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το εύκολο παιδί είναι ένα παιδί το οποίο ήδη βιώνει κάποιο άσχημο συνέστημα. Να κρατήσω δύο εκφράσεις. Είπατε το δύσκολο παιδί και το εύκολο. Εύκολο παιδί. Μήπως μας αρέσει το εύκολο. Σε πολλούς ναι. Ε? Σε πολλούς ναι, αλλά τα καλύτερα παιδιά γίνονται στο τέλος τα ζωηρά, έτσι. Κι όμως, αυτό το παιδί είναι κάτι ήσυχο. Και του λες εσύ, εμένα δεν μ' αρέσει σαν ειδικό σου. Και σε κοιτάει περίεργα. Το άλλο είναι ζωηρό, και λέει αυτό είναι ζωηρό κλπ. Και του λες αυτή η ζωηράδα δεν είναι καλή κι αυτή. Μιλάμε για δύο ακραίες καταστάσεις, αγαπητοί ναι. φίλοι. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Για τώρα. Σύμπτωμα πλέον ότι υπάρχει πρόβλημα και είναι η μία άκρη από εδώ. Εκδηλώνεται είτε με δυναμική, θα το έλεγα αυτό που λέμε, το επιθετικό παιδί. Το επιθετικό είναι δυναμικό απέναντί σου, σε δυσκολεύει. Ναι. Δηλαδή... Όπως αρέσει σήμερα ο έφηβος που μπορεί να το πούμε αργότερα που κάνει σούζα με τη μηχανή. Τελικά αυτό φοβάται περισσότερο από έναν άλλον που οδηγεί κανονικά. Πολύ πιθανό. Αυτό κάνει σούζα για να πείσει τον εαυτό του εγώ είμαι δυνατός. Και δυστυχώς δεν τον πείθει, το ξανακάνει, ως που να φάει κεφάλι. Συμβαίνει πολύ συχνά. Τώρα, αυτές οι παρατηρήσεις γίνονται κάπου στην ηλικία 8 μηνών με ενός έτους. Ναι. Μπορούμε να το δούμε συνήθως από τον δεύτερο μήνα. Μπορούμε να διακρίνουμε τέτοιες καταστάσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές του άγχους διαφοροποιούνται ναι. μετά την ηλικία αυτή. Διαφοροποιούνται μετά, μέχρι ένα σημείο. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ότι μπορεί να μην αλλάξει κάτι. Αναλόγως και να το πω λίγο διαφορετικά καλύτερα. Για να συνεχίσει ένα παιδί να μεγαλώνει πρέπει να αναπτύσσεται ναι. συναισθηματικά και λειτουργικά. Αν ένα παιδί για παράδειγμα είναι συναισθαλμένο γιατί δεν το δίνουμε σημασία, αυτό το παιδί δεν αναπτύσσεται. Γιατί τα ερεθίσματα τα χρειάζεται μέσα από τη μητέρα. Άρα λοιπόν θα συνεχίσει να έχει την ίδια εικόνα παντού όπως και να γίνει. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποια αίτια. Ναι, υπάρχουν αίτια και είναι εμφανή στα μάτια μας. Για την εμφάνιση αυτού του άγχους σε ένα παιδί αυτής της ηλικίας. Βεβαίως και μπορούμε να βρούμε. Υπάρχουν. Κάποια αίτια μπορούμε για να τα αναφέρουμε ναι. λιγάκι. Τον κύριο ρόλο πάλι τον έχει η σχέση του παιδιού με τους γονείς του, με τη μητέρα του. Έχει να κάνει με την όρημη αντιμετώπιση και την εκπαίδευση του παιδιού για την υγιή του ανάπτυξη. Τώρα μιλούσαμε κατά κάποιο τρόπο για τη μάνα, θα λέγα. Τώρα πάμε... Βάζουμε και τον πατέρα στο παιχνίδι, γιατί το σύστημα μπορεί να είναι διαδικό. Μητέρα βρέφος. Πάμε για γονιό πλέον. Ναι. Όμως μην ξεχνάμε ότι και ο πατέρας έχει ρόλο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αν δεν μπορώ να δω ότι κάτι συμβαίνει με τη σύζυγο, με το παιδί, και δεν μπορώ να το διακρίνω και να της πω, σε παρακαλώ, κάτι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτό, να της δείξω τον τρόπο και εγώ από δίπλα σαν εξωτερικός παρατηρητής. Γιατί κακά τα ψέματα, στις πολύ μικρές ηλικίες, ο μπαμπάς είναι λίγο εξωτερικός παρατηρητής. Σε αυτή τη δυνατή μπαίνει όμως. Ναι, έτσι. Πώς θα περπατήσει, πώς θα μιλήσει, μπράβο. Πώς θα έτσι. Φωνάξει, έτσι, πώς... Έτσι, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν. Θα μπει ο μπαμπάς και ίσως εδώ. Και πιο νωρίς μπαίνει. Γιατί από το τρίμηνο και μετά θα δούμε τους πατεράδες πλέον να παίρνουν πολύ ενεργό ρόλο. Δεν είναι σαν τους πατεράδες τους παλιούς που τι έγινε αν δεν περπατήσει το παιδί ή αν δεν πάει στο σχολείο το παιδί. Εγώ δεν ασχολούμαι πια ακόμη μαζί του, όπως γίνονταν στο παρελθόν. Ναι. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν πιέσεις που οφείλονται σε ασφαλμένους τρόπους διαπαιδαγώγησης από τους γονείς. Με τη μορφή είτε της υπερπροστασίας. Υπερπροστασία σημαίνει ότι στο παιδί μου δεν το επιτρέπω να έχει ερεθίσματα, είτε καλά είτε κακά, να τα βιώσει.
Γιατί έτσι μαθαίνουμε η εμπειρία μας, το ποιοι είμαστε είναι η εμπειρία μας μέσα από τις καταστάσεις που ζούμε. Γονείς αυταρχικοί, γονείς οι οποίοι είναι τελειομανείς, τα θέλουν όλα τέλεια. Μόνο και μόνο αυτό γίνεται για να προσπαθήσουν να βοηθήσουν το παιδί να αποκτήσει τις δεξιότητες που μπορεί να αναπτύξει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να έχει καλή κοινωνική συμπεριφορά, να λένε οι άλλοι, κοίταξε τι καλό παιδί, και αυτό να πάει με τις αντιλήψεις δικές τους κυρίως και όχι με τον άλλον, γιατί ένας άνθρωπος που δεν είναι παιδί ενός χρονών ξέρει τι μπορεί να περιμένει. Τι θα περιμένουμε, να μπορεί να σου πει μαμά μπαμπά, να μπορεί να αρχίσει να περπατάει και να μπορεί να κάνει τα πρώτα παιχνιδάκια. Υπάρχει όμως και η άλλη μεριά. Για να δούμε ένα παιδί κατεσταλμένο, είναι οι γονείς που είναι αδιάφοροι, που ταλανίζονται από προβλήματα υγείας, δικά τους που τους αναγκάζουν συνέχεια να λείπουν, σωματικά ή ψυχικά νοσήματα που μπορεί επίσης να τους δυσκολεύουν στην προσωπική τους λειτουργικότητα. Μια μητέρα με κατάθλιψη δεν μπορεί να βγάλει το συναίσθημά της εύκολα, οπότε αυτό θα περάσει στο παιδί. Να είναι λιγότερο φροντιστική, μπορεί να επιφέρουν δυσκολίες σε ένα παιδί. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες. Για παράδειγμα, ένα καινούργιο μέλος έρχεται στην οικογένεια, ένα δεύτερο παιδί. Η ατμόσφαιρα μιας πολύ κακής οικονομικής κατάστασης, φασαρίες μες στο σπίτι, ένα διαζύγιο, μια σοβαρή ασθένεια, ο θάνατος ενός κοντινού συγγενικού προσώπου, που μπορεί να φέρει μεγάλες δυσκολίες. Για παράδειγμα, να ζει το παιδί ένα πένθος μέσω της μητέρας, επειδή πέθανε ο πατέρας της μητέρας. Νομίζω αυτό το κομμάτι είναι αρκετά σημαντικό υπό την έννοια τι μπορεί να προκαλέσει άγχος στα παιδιά. Το ζητούμενο είναι όσο λιγότερο άγχος δώσουμε στα παιδιά, τόσο καλύτερα θα εξελιχθεί από το οποιοδήποτε παιδί. Άρα λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε κάποιες αιτίες, αφορμές όπως θέλετε πάρει, που μπορούμε να τις αποφύγουμε, μπορούμε να τις αποφύγουμε. Τελικά ναι. Καλό θα είναι να τις αποφύγουμε και είναι μερικές, είπατε, από αυτές. Μερικές ενδεχομένως δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε, έτσι. Οπότε πρέπει να τις διαχειριστούμε με έναν εναλλακτικό τρόπο, ναι. Έτσι. Πρέπει να τις διαχειριστούμε σωστά. Θυμήθηκε τώρα τον αείμνηστο τον καθηγητή μου, τον λογοθέτη. Μας έλεγε μια μέρα, τα παίρνουμε βλέποντας ένα παιδάκι, παίρνοντας το ιστορικό, συζητάμε πως γεννήθηκε φυσιολογικά, με κεσαρική τομή, έκλαψε μέσω, δεν έκλαψε μέσω, αυτά που ζητάμε, πότε μιλήσε, πότε περπάτησε. Και πιο νωρίς ακόμη, θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό, τον πρώτο μήνα με το που ξεκίνησε να θυλάζει, κρατάει βλεμματική επαφή με τη μητέρα, θυλάζει εύκολα. Πιέζει το στήθος της, αγκαλιάζει. Από το δεύτερο μήνα αρχίζει να βλέπει τα πρώτα χαμογελάκια. Υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις. Βεβαίως. Είναι το σημείο της σύλληψης, όλα αυτά. Ναι. Υπάρχουν, αυτό είναι στην εξέταση που κάνει στο παιδί. Ναι, αυτός ναι. Άλλο το ρωτούσε για το πώς αναπτύχθηκε το παιδί. Ναι. Και φτάνει στο σημείο και λέει, ας πούμε, πότε καθάρισε. Ναι. Δηλαδή δεν κατουριόταν και δεν χαιζόταν απάνω το μωράκι. Και λέει η μάνα. Γιατρέ, κοιτάξτε, το δικό μου το παιδί στην ηλικία των 11 μηνών, 11-12 μηνών, καθάρισε, δεν είχε. Πώς τα καταφέρατε, κυρία μου, λέει. Κοιτάξτε, το μάλωνα και με το σίδερο, το κεγαλιάκι, να μην κατουρίσει επάνω του και να μείνει. Και τα κατάφερα σε αυτή την ηλικία να μην κατουριάται πάντου, να λέει ότι θέλω. Και γυρίζει και τη λέει, συγχαρητήρια κύριε μου, καταστρέψατε το παιδί σας. Δεν μας είπε αυτή η μαμά όμως σε ποια ηλικία πήρε το παιδί το σίδερο και άρχισε να της κάνει τα ίδια. Αν δεν μας το πει και αυτό, θα το δούμε. Λέω, είπε, εδώ και λέει, καταστρέψατε το παιδί. Είναι αλήθεια. Μόνο από την κίνηση αυτή. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά. Για να βιαστείς, δηλαδή ότι το παιδί μου είναι έξυπνο επειδή κατούρισε. Λανθασμένη προσδοκία. Λανθασμένη προσδοκία, έτσι. Ναι. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να μην περπάτησε γρήγορα. Όταν να το δει ένας παιδίατρος και δει ότι δεν μπορεί κανένα πρόβλημα, μπορεί να καθυστερήσει από τεμπελιά, αν θέλεις, να καθυστερήσει να περπατήσει. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη. Ή πόσο γρήγορα μίλησε ή δεν μίλησε. Λοιπόν, αυτές οι πιέσεις δημιουργούν στρες, δημιουργούν ναι. Άγχος στο παιδί και είναι κάποιες αιτίες. Μιλάνε και για κάποιες αιτίες, μάλλον κάποιες εκδηλώσεις άγχους
για τις λεγόμενες, για τον φόβο των ξένων και το άγχος των, ναι, του αποχωρισμού. Ακριβώς. Παίζουν ρόλο, νομίζω, αρκετά μεγάλο. Ναι. Έτσι, μπορεί να μην συμβαίνει συχνά, αλλά... Συμβαίνει πάντα. Ε? Συμβαίνει πάντα. Συμβαίνει πάντα. Πάντα. Είναι ένα φυσιολογικό άγχος. Πάμε να το εξηγήσω. Είναι ένα φυσιολογικό άγχος. Είναι κομμάτι της εξελικτικής πορείας του παιδιού. Κάπου εκεί στην ηλικία των 6-7 μηνών, το παιδί φτιάχνει δύο καταστάσεις οι οποίες του δημιουργούν άγχος και έχει να κάνει πρώτα με το φόβο των ξένων και μετά με τον άγχος του αποχωρισμού. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν έχουμε ένα παιδάκι ακόμη στην ηλικία των 8, 9, 10 μηνών, με το που θα πλησιάσει ένας ξένος, αμέσως θα κλάψει, θα διαμαρτυρηθεί, θα τραβήξει το βλέμμα του από πάνω από αυτό το ξένο, δεν του αρέσει, είναι άγνωστο το πρόσωπο. Το παιδί είναι ακόμη δεμένο με τη μητέρα, το πρέπει να λειτουργήσει με αυτή. Και ψάχνει να τη βρει βλεμματικά και κινητικά πολλές φορές. Το άγχος του αποχωρισμού και το άγχος των ξένων αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται από το 18ο μήνα της ηλικίας του και σιγά σιγά το βλέπουμε να υποχωρεί πλήρως στο μέγιστο στην ηλικία των 6 ετών. Είναι μια φυσιολογική αναπτυξιακή διαργασία όμως. Είναι το φυσιολογικό που αναμένουμε από ένα παιδί, έτσι. Και αν οι γονείς χειριστούν σωστά την κατάσταση, είναι και ένας τρόπος να λειτουργήσουν και να διαπαιδαγωγήσουν το παιδί ως προς τις σχέσεις τους, ως προς την πρώτη κοινωνικοποίηση, προς την πρώτη κοινωνικότητα, έτσι. Και στον πρώτο χειρισμό του είσαι κοντά μου, είσαι μακριά μου και πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις, έτσι. Και σιγά σιγά βοηθάμε να ξεπεράσει τη δυσκολία του πιο εύκολα να το κάνουμε όρημα και σιγά σιγά. Ναι. Θα το πούμε και λίγο παρακάτω βέβαια τον αποχωρισμό λίγο καλύτερα, γιατί κάποιες φορές μπορεί να αποτελέσει παθολογική το κατάσταση. Το αποχωρισμό, νομίζω, στις μεγαλύτερες ηλικίες, στα παιδιά και στους εφήβους, εκεί πρέπει να είναι λίγο πιο, θέλει διαχείριση καλύτερη. Όμως εδώ πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάνει σήμα ο πολύ ωραία. Μαργαρίτης, πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα αυτή την ώρα, αγαπητοί φίλοι. Σε λίγο θα είμαστε εκεί πάλι μαζί. Πάμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής συζήτησης, αγαπητοί φίλοι. Να θυμίσω ότι μιλάμε για τις αγχωδείς διαταραχές σε βρέφη, παιδιά, εφήβους. Μαζί μου, τραπέζι απόψε για τη συζήτηση αυτή, είναι ο κύριος Μανακίτσας, παιδοψυχίατρος στην Κοζάνη πλέον. Πόσο καιρό είστε? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Να θυμίσω ότι μιλήσαμε για τα άγχη στην ηλικία την μικρή των βρεφών, των νηπίων. Τώρα πάμε και προχωράμε για τα νήπια. Θα πάμε στην παιδική ηλικία πλέον. Νήπια, νήπια. Στα νήπια τώρα. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν... Πάμε, ναι, σε νηπιακή και παιδική ηλικία. Ναι, νηπιακή μετά. Εντάξει, ναι. Πάμε νηπιακή και παιδική. Ναι. Έχουμε τώρα, στα παιδιά αυτά έχουν μεγαλώσει κάπως. Έχουν αναπτύξει κάποιες δραστηριότητες, έτσι αντιλαμβάνονται περισσότερα πράγματα. Εμείς ζητάμε από αυτά περισσότερα. Να λειτουργήσουν, βεβαίως. Έτσι, περισσότερα πράγματα και εμείς ζητάμε. Λοιπόν, αναγνωρίζουν αυτά κάποιες καταστάσεις. Τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, από τα 2 στα 6 χρόνια πια, που είναι η νηπιακή ηλικία, η εξέλιξη του παιδιού είναι όντως πάρα πολύ ραγδαία. Βλέπουμε ότι από ένα παιδί το οποίο δεν κάνει τίποτα μέρα στην με την ουσία. Μέρα αλλάζει αυτό, μέρα, ώρα με την ώρα. Ώρα με την ώρα, πιο συγκεκριμένα. Ένα παιδί που κάθε μέρα κατακτά και ένα ακόμη στάδιο σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής του πορείας. Κινητικά, λειτουργικά, συναισθηματικά. Όσον αφορά το γνωστικό του κομμάτι, αρχίζει να υπάρχει ένα παιχνίδι. Η λειτουργικότητα, η έκφραση του συναισθήματος, η ομιλία γίνεται όρημη πια. Έτσι λοιπόν είναι η γενικότερη λειτουργικότητα ενός παιδιού και όσο μεγαλύτερο προς τα 6 χρόνια τόσο καλύτερη. Βλέπουμε μια ραγδαία εξέλιξη και φυσικά υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα σε όλο αυτό. Είναι το συμβολικό και το παιχνίδι ρόλων πια που υπάρχει μέσα στη ζωή του. Από 2 χρόνια το παιδί αρχίζει και παίζει, ξέρει ρόλους, θα πάρει τα μαξάκια, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα πάρω τις κούκλες.
Και αυτό για μας η φαντασία του και η ύπαρξη ρόλων είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο παρατήρησης και διαπίστωσης σοβαρών προβλημάτων συναισθηματικών. Αυτό το παιδάκι τώρα μεγαλώνοντας βγαίνει και λίγο παραπέρα από την αγκαλιά της μάνας του πατέρα, από την οικογένεια και κοινωνικοποιείται. Θα το στείλουμε σε βροχονηπιακό σταθμό, τον νηπιαγωγείο. Τι γίνεται μέσα εκεί? Λοιπόν, αυτή η εμπειρία είναι εξαιρετικά σημαντική για το παιδί και για μας φυσικά ως παρατήρηση. Το παιδί αρχίζει να είναι πιο ανοιχτό στην επικοινωνία, αρχίζει να παίρνει και άλλα ερεθίσματα, να βλέπει από άλλα παιδάκια πώς συμπεριφέρονται, πώς λειτουργούν. Τίθεται κάτω από κάποιους κανόνες κοινούς για όλα τα παιδιά. Υπάρχουν όρια στο τι πρέπει να κάνει και πώς. Και ένα δομημένο πλαίσιο που θα ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη, τόσο όσον αφορά το πρόγραμμά του, αλλά ακόμη και στον υπηαγωγείο, στο βρεφονιμπιακό, θα υπάρχει ένα πρόγραμμα. Αυτό είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό για μας, γιατί μπορούμε πάρα πολύ εύκολα μέσα από εξειδικευμένους ανθρώπους, όπως είναι η νηπιαγωγή, όπως είναι η βρεφονηπιοκόμη, επειδή έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Έχουν ένα περάκι με μια δυσκολία και δίπλα έχουν άλλα 10 παιδάκια και μπορούν να συγκρίνουν αυτό που γίνεται. Αυτές οι παρατηρήσεις τους είναι φοβερά σημαντικές για μας στο πώς λειτουργεί ένα παιδί, γιατί μέσα σε εκείνο το περιβάλλον μπορεί να δείξει δυσκολίες που μπορεί να διαφεύγουν από το σπίτι, που μπορεί να είναι ένα μοναχικό παιδί, ένα μοναχό παιδί μόνο του, παίζει μόνο του. Αν δεν κατανοήσεις τι είναι αυτό που κάνει στο παιχνίδι του, μπορεί να σου διαφύγει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη έκφραση του συναισθήματος του παιδιού μας από το παιχνίδι, κανένα άλλο. Πολλοί λένε τα παιδιά μικρούς δικτάτορες. Είναι λίγο, ναι. Αυτή η ηλικία. Είναι μέσα σε αυτή την ηλικία, γιατί πρώτα απ' όλα στα 2,5 θα αρχίσουν να αναπτύσσουν τη μία πιο βασική λέξη που, όπως ακούν οι γονείς, φαντάζομαι, είναι το όχι. Ό,τι για να σου λες, όχι. Μπορεί να το κάνει αυτό που θα του ζητήσεις, αλλά η λέξη είναι όχι. Δικτατορικά μας φέρονται. Μπράβο. Έτσι, και εμείς προσπαθούμε να βάλουμε κανόνες. Μπράβο. Να πω κάτι όμως. Το σπίτι δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Ναι. Το σπίτι είναι λίγο χιτλερική διαδικασία. Για να τεθούν οι κανόνες, τα όρια, η λειτουργικότητα, αναγκαστικά πρέπει να επιβάλλουμε κάποια πράγματα. Οπότε, αν το πάμε υπερβολικά δημοκρατικά με βάση το παιδί, δεν μπορεί κανένας μας να πέσει σε ένα παιδί σε αυτή την ηλικία στο επίπεδό του και να του εξηγήσει αυτό που γίνεται με λόγια. Μόνο με πράξη. Τι έκανες αυτό, λοιπόν, αυτή είναι η συνέπεια, αυτό θα γίνει. Αυτά τα όρια. Θέμα σοβαρότατο. Σοβαρότατο και σε αυτές τις από ηλικίες... Από τώρα επιστρατεύεσαι σε κάποια άλλη συζήτηση να μιλήσουμε για τα όρια, ποια είναι, πώς μπαίνουν. Πολύ ευχαρίστως. Ποια πρέπει να μπουν, ποια δεν πρέπει να μπουν, διότι νομίζω μεγάλο το παιχνίδι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, που παίζεται και πρέπει αυτό το παιχνίδι να καταλήγει τελικά καλά, να βγει με κέρδος, να βγει με νίκη και όχι με ούτε καν ισοπαλία. Να το πάρουμε δεν υπάρχει ισοπαλία. Ποδοσφαιρικούς όρους. Τα όρια, παιδί, ναι. Τα όρια και οι κανόνες είναι αυτά που μεγαλώνουν υγιή παιδιά, γιατί τους βοηθάνε να ρυθμιστούν όχι μόνο προς τη συμπεριφορά, αλλά ως προς το συνέστημα επίσης. Ένα παιδάκι με ένα άτσαλο συνέστημα δεν μπορεί να κατανοήσει ποια είναι η κατάσταση γύρω του. Δεν έχει δομήσει ακόμη το συνέστημα πλήρως, όμως θα το φτάσει στα 14 του χρόνια να το κάνει. Και δεν υπάρχει και λογική σκέψη να το καταστήλει ή να το αναπτύξει παραπέρα. Άρα λοιπόν, ένα παιδί, ερχόμαστε εμείς να το ρυθμίσουμε μέσα από τη δική μας συμπεριφορά και μέσα από τον κανόνα που θα θέσουμε, ανά πάσα στιγμή, για να το κάνουμε να κατανοήσει πώς πρέπει να λειτουργήσει ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Και τα όρια από εδώ πρέπει να αρχίσουν. Δεν πας ξαφνικά σε κάποια άλλη ηλικία να αρχίσεις να βάζεις όρια ενώ δεν έχεις βάλει καθόλου. Τα όρια ξεκινάνε από τον πρώτο μήνα, από την πρώτη μέρα της ζωής του παιδιού. Τόσο πολύ μπροστά πάτε. Ναι. Να σας εξηγήσω γιατί. Αρχικά το παιδί λειτουργεί μαζί σου υποχρεωτικά και είσαι ο αναγκαστικός φροντιστής. Όσο περνάει ο καιρός και προχωρά και μεγαλώνει, μετά τον 5ο, 6ο μήνα, 4ο μήνα για παράδειγμα, εκεί για να βοηθήσουμε το παιδί, αρχίζουμε και με το πρώτο κλάμα δεν τρέχουμε από πίσω. Αυτό είναι μια υπερπροστασία για παράδειγμα. Πρέπει να το αφήσουμε να κλάψει 10-15 δευτερόλεπτα για να του δώσουμε το χρόνο να το πλησιάσουμε, για να αρχίσει να συνηθίζει την απόσταση. Όχι αμέσως η αγκαλιά, λίγο προσεκτικά στο πώς θα γίνει.
σου λέει ένα παιδάκι για παράδειγμα 6-7 χρονών, φοβάμαι. Και απαντάς εσύ ότι δεν έχεις κάτι να φοβάσει, παιδί μου, και πας και το αγκαλιάζεις και το κάνεις, θα το κουκουλώσεις, ότι αμάνει η πράξη σου, έχει δείξει κάτι διαφορετικό. Είναι πάρα πάρα πολλά τα λεπτά σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Να κλείσουμε την παρένθεση. Βεβαίως. Γιατί πολύ μεγάλο το θέμα, εγώ το θεωρώ τουλάχιστον πολύ σοβαρό το θέμα αυτό, και ότι θα πρέπει να το αναπτύξουμε οπωσδήποτε. Και από ό,τι ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, για να το θυμάστε, όταν θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή, τα όρια μπαίνουν αρχή-αρχή, από την ώρα που θα γεννηθεί ακόμα. Που πολλοί από εμάς ξεπερνάμε ή εξαπαλώνω νύχων, αλλά δεν είναι τίποτα, στο χαϊδέψω, να μην τα αφήσω να κλάψει. Συμφωνεί. Το λάθος λοιπόν είναι όταν οι πιο πολλοί βάζουν προσδοκίες και όχι όρια. Να πάμε λοιπόν. Μπήκαμε σε αυτή την ηλικία των 2-6 χρόνων. Μεταξύ 2 και 6 νηπιακοί. Και τα σημάδια είναι πιο ξεκάθαρα. Λοιπόν, του άγχους. Του άγχους, ναι. Μπορούμε να περιγράψουμε κάποια συμπτωματολογία. Βεβαίως, γιατί αν δείξετε λίγο και την κάρτα σας παρακαλώ. Από εδώ και πέρα, τα παιδάκια, επειδή έχουν την κίνηση, έχουν το συνέστημα, έχουν το λόγο, βλέπουμε ότι έχουν και μια συμπεριφορική εικόνα των δυσκολιών, το βγάζουν συμπεριφορά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε τι γίνεται. Παρατηρούμε λοιπόν τον τραυλισμό, υπερκινητικότητα, τικ προσώπου, μάτια, ανοιγοκλίνει το στόμα, ενούρηση και εγκόπριση, ενώ ξαφνικά είχε καθαρίσει, ας πούμε, την τουαλέτα σε μια ηλικία των 3-3,5 χρονών, ξαφνικά ξαναγυρνάει και αρχίζουμε τα ίδια. Προσέξτε, όχι περιστασιακά, μία φορά στο τόσο. Μιλάμε, επιστρέφει και είναι επίμονη. Αρχίζει να διασπάται η προσοχή του ή έχουμε δυσκολίες στη συγκέντρωσή του, εναλλαγές στη διάθεσή του, από το κλάμα στη χαρά και από τη χαρά στο κλάμα και με τρόπο που δεν πρέπει να γίνεται. Έντονη προσκόλληση, δεν θέλει να φύγει δίπλα από το γονέα. Δύσκολος αποχωρισμός, εκρήξεις θυμού, λεκτικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις. Υπερβολικούς φόβους, έντονο κλάμα, ψέματα, όταν αρχίζει το παιδί να μιλάει στην ηλικία 5-6 χρονών, χαμηλή αυτοεκτίμηση, είμαι χαζός, δεν μπορώ να κάνω κάτι, πονοκέφαλη, γιατί αρχίζουν πλέον και τα σωματικά, αρχίζει να ξέρει πλέον τι γίνεται και με το σώμα του. Τώρα, εδώ, η μεγάλη, στους οποίους επιθυνόμαστε, σωστότερο απόψε, είναι αυτά τα λεγόμενα ψυχοσωματικά ενοχλήματα, ναι, που όπως και οι μεγάλοι αρχίζουν και ψάχνονται. Μπράβο. Με χίλιες δυο εξετάσεις για να δουν τον πονοκέφαλο, για να δουν την τάση για μετώ, για να δουν τη διάρρεια, για να δουν τα ταχυπαλμία. Έτσι, τέτοια προσυμπτώματα έχουμε και στα παιδιά και αρχίζει το ψάξιμο των παιδιών. Το ψάξιμο δεν είναι κακό, γιατί υπάρχει και να μας ξεφύγει και κάτι. Βεβαίως, αλλά ναι, θέλει προσοχή, θέλει προσοχή, γιατί αν υπάρξει υπερβολή, ενδεχομένως να δημιουργήσουμε κάποιες φοβίες στο παιδί. Ιατρογενού περιεχομένου. Ναι. Για τον εαυτό του πλέον, ότι κινδυνεύει από κάτι. Ακριβώς. Θα πρέπει, θέλει ένα χειρισμό ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει τα λεγόμενα ψυχοσωματικά στο άτομο. Έχουμε και εκδηλώσεις, άγχους, τις οποίες βλέπουμε όταν είναι σε κοινωνικό επίπεδο. Βεβαίως. Ή στο παιχνίδι. Βεβαίως. Που εκεί πολλές φορές και μέσα από το παιχνίδι, λέει, ή μέσα από την κοινωνική του συμπεριφορά, μπορείς να διακρίνεις πιο εύκολα ότι αυτό το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Και αν δείξουμε λίγο την κάρτα, μπορούμε να το δούμε λίγο και αυτά. Είναι ότι σε κοινωνικό, επειδή πλέον το παιδί έχει μπει σε ένα σχολικό πλαίσιο συνήθως, λειτουργεί με ανθρώπους, θα βγει έξω, θα παίξει με παιδάκια, θα αρχίσουμε να βλέπουμε και κάποιες δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή του. Άρνηση για το σχολείο. Δυσκολίες στις σχέσεις του με τα άλλα τα παιδάκια. Απομονώνεται από άλλα παιδάκια. Δεν συνεργάζεται όταν θα βάλει η δασκάλα τις ομαδούλες, για παράδειγμα. Δεν ακολουθεί τους κανόνες και τα όρια τα οποία θέτει το σχολείο το ίδιο, το νηπιαγωγείο. Επιθετικές συμπεριφορές προς τρίτους, προς άλλα παιδάκια. Αρνείται να δώσει παιχνίδια. Καταστρέφει αντικείμενα. Και πολύ συχνή είναι και η αυτοϋποτίμηση. Είμαι χαζός, δεν είμαι καλός για τίποτα μες στο σχολείο. Όλοι μου λένε ότι είμαι κακός, το χρησιμοποιώ κι εγώ και απλά το επαναλαμβάνω. Νωρίτερα αναφερθήκαμε σε αυτή τη διαταραχή του αποχωρισμού. Είπαμε ότι σε αυτή την ηλικία τώρα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Μπορούμε να πούμε κάποιες λεπτομέρειες περισσότερες. Βεβαίως, θα ήθελα να πω κάτι σημαντικό ακόμη, όμως λίγο που ξεχάσαμε να πούμε. Είναι ότι
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό σύμπτωμα σε αυτή την ηλικία που μπορούμε να δούμε είναι το παιχνίδι του που κάνει μέσα στο σπίτι. Το παιχνίδι του παιδιού μέσα στο σπίτι. Ναι, ναι. Και εγώ έκανα την ερώτηση νωρίτερα και νόμιζα ότι είναι. Ναι. Θα πρέπει να δούμε λίγο ότι πολλές φορές το παιδί μπορεί να παίζει με ένα πολύ άσχημο τρόπο, ένα πολύ επιθετικό τρόπο. Δηλαδή να παίρνει κουκλάκια και να τα βάζει να μαλώνουν άσχημα, να χτυπάει το ένα το άλλο. Αυτοκινητάκια που συγκρούονται με μανία. Επίσης συνοδεύεται πολεκτικές εκφράσεις, είσαι κακός, είσαι έτσι, είσαι με χτυπάς, με τρομάζεις. Ή από την άλλη σε ένα παιδί που αδιαφορεί πια μπορεί να δούμε άλλες καταστάσεις όπως ότι απομονώνεται, δεν παίζει εύκολα, περιμένει καθοδήγηση μες στο παιχνίδι. Ή ακόμη έχουμε δει και παιδιά τα οποία τελικά βάζουν τα δύο παιχνίδια αγαπημένα του και λέει εσύ θα μείνεις εδώ και εσύ θα πας να κρυφτείς να μην βλέπει ο ένας τον άλλον. Ξεχωρίζει τα παιχνίδια. Μέσα στο παιχνίδι μπορούμε να δούμε το δύσκολο παιδί που είπαμε νωρίτερα, το επιθετικό ή το, ναι, το παιδί, το χαλαρό, το παιδί, μπορούμε το να παθητικό. Το δούμε. Μπορούμε να το δούμε πολύ πιο εύκολα από, ναι, ότι θα το δούμε. Το παιχνίδι είναι η συναισθηματική έκφραση του παιδιού. Ακριβώς. Το όπως εγώ μπορώ να γυρίσω και να πω σε κάποιον, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, δεν σε θέλω, δεν μου αρέσεις, αγχώνομαι, πεινάω, διψάω, οτιδήποτε, το παιδί θα το κάνει μέσα από το παιχνίδι. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Μέσα από εκεί μπορεί να δεις την έκφραση πώς εκφράζεται το παιδί. Πώς ζει τελικά από το παιδί. Έτσι, έτσι. Και μπορεί να καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να είσαι ειδικό. Όχι, είναι εύκολο. Το βλέπεις. Παρατήρηση χρειάζεται. Βλέπεις όλα τα παιδιά. Ένα στα πέντε θα είναι έτσι, είπαμε. Ναι. Θα δεις κάποια διαφορά, θα το δεις αυτό να παραπονιέται, θα το δεις ότι να, δεν μου κάνουν αυτό, δεν μου κάνουν εκείνο, συνέχεια κάτι να λείπεις. Ναι. Ή και το άλλο που θα είναι παθητικό. Θα του παίρνουν τις γκαζιές και δεν θα μιλάει. Θα του σπρώχνουν και δεν θα μιλάει. Στο παθητικό πιο πολύ θα είναι ότι θα το δούμε ότι χρειάζεται πάντα καθοδήγηση για, ναι, να παίξει. Γιατί μόνο του δεν θα μπορεί να βγάλει εύκολα το ρόλο του, γιατί έχει μάθει να μην έχει το ερέθισμα που χρειάζεται συνήθως. Να πάμε λίγο. Μια άλλη κατάσταση που δημιουργεί άγχος σε αυτή την ηλικία, ναι, είναι ο αποχωρισμός. Είπαμε ο αποχωρισμός σε οποιαδήποτε φάση δημιουργεί κάποια. Αλλά εδώ νομίζω ότι είναι αρκετά έντονο και θα λέγει κανείς αρκετά και δύσκολο να το χειριστείς ενδεχομένως. Ναι. Παθολογικός αποχωρισμός θα κριθεί πια όταν αρχίζει και η ένταση που δημιουργεί το άγχος, όλο αυτό είναι υπερβολικό. Είναι για παθολογικό. Παθολογικό πάντα μιλάμε. Όχι το φυσιολογικό. Ένα προβληματισμό σε έναν αποχωρισμό θα υπάρχει σίγουρα. Ακριβώς. Αλλά όταν είναι παθολογικός πλέον δημιουργεί πρόβλημα σε αυτό το παιδί, δεν τα αφήνει, ναι, να λειτουργήσει. Απ' τη μία είναι η ένταση που βγάζει το παιδί στον αποχωρισμό και από την άλλη ένα άλλο το οποίο δεν μας αρέσει να το δούμε να συμβαίνει σε μεγαλύτερα παιδιά μετά το 7ο έτος της ηλικίας. Είναι πιθανό να είναι μια ένδειξη της διαταραχής του άγχους του αποχωρισμού. Πολλές φορές μπορεί να εκδηλώνεται το άγχος αυτό με μια ασυνήθιστη βαρύτητα και να σχετίζεται και με προβλήματα κοινωνικής λειτουργικότητας. Δηλαδή να βλέπουμε το παιδί να μην μπορεί να συγχρονιστεί με τα άλλα τα παιδάκια και να λειτουργήσει. Και συνήθως η αιτία σε όλα αυτά είναι οι φόβοι με τους οποίους διακατέχονται τα παιδιά από τη διαταραχή αυτή, η ανησυχία μήπως πάθει κάτι κακό ένας δικός τους άνθρωπος και έτσι χάσουν το πρόσωπο το οποίο τα φροντίζει, που τα αγαπάει. Μήπως οι γονείς πέθουν θύμα ατυχήματος, μήπως τα ίδια χαθούν, δεν μπορέσουν να τους ξαναβρουν μετά. Και συχνά επίσης έχουν και νυχτερινούς εφιάλτες και οι εφιάλτες αφορούν τις φοβίες. Ξυπνάει το παιδί μες τη νύχτα, μαμά που είσαι, γιατί έφυγες. Δηλαδή, αν ρωτήσει ένα παιδί τον πατέρα του ή τη μάνα του, γιατί καπνίζεις. Mm-hmm. Οι περισσότερες πιθανότητες ποιες είναι, να έχει ακούσει ότι έχει κάνει κακό το τσιγάρο, γενικά το ακούν και στο σχολείο, ακόμα και στα νήπια τα ακούνε τώρα, ή επειδή καπνίζεις θα πάθεις, θα χαθείς και θα μείνω μόνος. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα, φυσικά. Ναι. Αν ακούσει ότι το τσιγάρο σκοτώνει, ναι, και το ακούσει με αυτή την έκφραση, για παράδειγμα, το παιδί δεν έχει την έννοια του χρόνου. Τις περισσότερες φορές, εγώ νομίζω, το δεύτερο υπονοείται. Ναι, υπονοείται γιατί το παιδί δεν έχει την αίσθηση του χρόνου. Το παιδί, άμα το πεις, θα με περιμένεις 5 λεπτά. Το επόμενο δευτερόλεπτο για το παιδί αυτή τη στιγμή έχουν περάσει ήδη τα 5 λεπτά. Δεν μπορείς να του εξηγείς την έννοια του, ναι, χρόνου.
θα ακούσει το παιδί. Το κάπνισμα σκοτώνει. Άρα λοιπόν, μαμά θα πεθάνεις, μπαμπά θα πεθάνεις. Επειδή κάνεις ένα τσιγάρο, δηλαδή μόλις το τελειώσεις θα πεθάνεις. Δεν το θέλω, θα με αφήσεις μόνο μου. Ε, περισσότερο το φοβίζει, δεν είναι τόσο πολύ ο θάνατος, γιατί δεν το μπορεί να μην το πιάνει τόσο, όσο θα μείνω μόνος. Το θα μείνω μόνος, γιατί την έννοια του θανάτου ακόμη δεν ξέρει. Δεν καταλαβαίνει τη μονιμότητα του θανάτου. Δηλαδή, μιλάμε για αφηρημένες έννοιες, τις οποίες τα παιδιά ακόμη τώρα ξεκινάνε να αρχίζουν να έχουν τις πρώτες. Ναι. Όταν λέμε αφηρημένη έννοια, να το πω διαφορετικά, λες έναν άνθρωπο, την έβαψες. Όταν έχει το παθολογικό, ναι, λέμε. Το παθολογικό. Το παθολογικό πάντα μιλάμε, ναι. Αφηρημένη έννοια το την έβαψες. Την έβαψες σημαίνει αλίμονό σου. Αυτός που δεν θα το καταλάβει, θα το καταλάβει κυριολεκτικά. Τι θα κάνει, θα ψάξει να βρει πού είναι η βούρτσα για να βάψω τον τοίχο, για παράδειγμα. Δεν κατανοεί τέτοιε έννοιε. Θέλω να πω το εξή: ο γονιός πρέπει να προβληματιστεί γιατί ρωτάει. Ναι. Μπορεί να το ρωτήσει ευθέως. Το παιδί μπορεί να του δώσει απάντηση. Μπορεί να το ρωτήσει, ναι. Ναι. Οι πιο πολλοί το αμελούνε. Έλα, δεν θα πεθάνω. Μπορεί να το ρωτήσει πολύ απλά. Γιατί μου λες κάτι τέτοιο. Τι σου συμβαίνει, αισθάνεσαι κάτι άσχημα απέναντί μου. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Δηλαδή. Να πούμε ότι το παιδί τελικά χτυπάει το παράθυρο να ακούσει πόρτα. Ναι, 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 βεβαίως. Κάνα παράδειγμα τέτοιο, πώς μπορούμε να δούμε, δηλαδή πώς το εκφράζουν τους φόβους τους αυτά τα παιδιά. Λοιπόν... Δηλαδή τι κινήσεις κάνει για να δείξει, έτσι, έτσι, ότι εγώ φοβάμαι κάτι. Τα πιο πολλά παιδιά αυτό που κάνουν είναι αποφεύγουν να μένουν μόνα τους. Σε οποιασδήποτε κατάσταση, ακόμη και στα πιο απλά, δηλαδή ακόμη και στο δωμάτιό του που το ξέρει, είναι δικό του, το γνωρίζει, γνωρίζει κάθε του γωνιά, δεν θέλει. Αρχίζουν και ζητούν επίμονα τους γονείς. Βρίσκονται πάντα από πίσω του. Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να είναι συνέχεια πίσω από τη μητέρα, από δωμάτιο σε δωμάτιο και να την ακολουθούν συνεχώς και να πιάνουν το μπατζάκι της. Μαμά μαζί σου. Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορούν να ζητούν οπωσδήποτε την παρέα της μητέρας, να αρνούνται να κοιμηθούν μόνα τους στο δωμάτιο, να γίνονται σκιά των γονέων τους. Είναι πολύ πιθανό να βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες για να καθυστερήσουν ή να μην πάνε καθόλου στο σχολείο, να παραπονιούνται για κοιλόπονο και για κάποια άλλη διαθεσία, γιατί είπαμε ότι αρχίζουν να χρησιμοποιούν και τα σωματικά συμπτώματα. Καταλαβαίνουν τον εαυτό τους πια, έτσι. Σε μεγαλύτερη λίγο ηλικία, 7-12, τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Ναι. Είναι πολύ πιο ξεκάθαρα πια τα πράγματα. Τα παιδιά μεγαλώνουν. Μπορούμε να καταλάβουμε πολύ πιο εύκολα. Ναι. Ναι. Προβληματισμού στο παιδί και την εμπόδια του σε αυτήν. Έτσι. Καταρχήν τα παιδιά αυτά να πούμε ότι βρίσκονται σε μεγαλύτερες ανάγκες και προκλήσεις πια. Μπαίνουν σε ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον που είναι το σχολείο, όπου αρχίζουν και πέφτουν ανάγκες όπως διάβασε, να είσαι καλός μαθητής, κοίτα τι θα κάνεις στο μέλλον. Από εκεί ξεκινάμε. Μην ξεχνάμε τα πιο πολλά παιδιά πια στην ηλικία των 6-7 χρονών. Είναι με μία τσάντα στον νόμο από το πρωί. Μέχρι την ώρα που θα κοιμηθούν στις 10 το βράδυ, 11 ή 9, ανάλογος με το περιβάλλον του κάθε σπιτιού. Έτσι. Και από την άλλη, έχουν αναπτύξει σιγά σιγά τους τρόπους να εκφράζουν με ποικιλία όλο αυτό που αισθάνονται, είτε σε επίπεδο συμπεριφοράς, είτε σε επίπεδο συναισθήματος. Έχουν καλύτερη ικανότητα να το αφηγηθούν αυτό που το αισθάνονται. Καταλαβαίνουν τα συναισθήματά τους, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιούν τις φαντεζή λέξεις που ακούτε, που χρησιμοποιούμε για παράδειγμα εμείς οι μεγάλοι, αλλά ξέρουν να τους εξηγήσουν. Αισθάνομαι ένα βάρος στο στήθος. Με δυσκολεύει. Μπορεί να κάνουν συσχετήσεις πιο εύκολα στις καταστάσεις που έχουν γύρω τους. Μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι τους δυσκολεύει. Η συμπτωματολογία, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν διαφέρει και πολύ από των ενηλίκων. Έτσι. Ούτε όμως διαφέρει υπερβολικά από τα μικρότερα παιδιά. Απλά είναι πολύ πιο συγκεκριμένα στην έκφρασή τους. Και μάλιστα, με την είσοδο στο σχολείο και την ωριμότερη κοινωνικοποίησή τους πια, προσθέτει και για μας διαγνωστικά στοιχεία που μας διευκολύνουν για τις επιδόσεις τους με τη λειτουργικότητά τους και τον ανταγωνισμό που λειτουργούν μέσα στο ίδιο το σχολείο. Δηλαδή, σε αυτά τα παιδιά μπορούμε πλέον να ελέγξουμε τη γνωστική τους ικανότητα. Ναι. Μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματά τους, πώς κυμαίνονται. Ναι. Μπορούμε να ελέγξουμε συμπεριφορικά και να δούμε και πιο έντονα τα σωματικά τους ενοχλήματα. Για μας λίγο πλέον, να περιγράψουμε ναι, αυτό το πράγμα λοιπόν για μας πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί πλέον τα παιδιά μπορούμε να τα κρίνουμε σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. Γνωστικά, συμπεριφορικά, λειτουργικά.
Και αν θα δείξει λίγο τις κάρτες. Πιο ξεκάθαρα εδώ μπορούμε να περισσότερο. Βέβαια, από εδώ και πάνω πολύ καλύτερα. Βεβαίως. Από εδώ και πέρα πλέον μιλάμε για διαταραχές οι οποίες φτάνουν περίπου στο επίπεδο των ενηλίκων. Που μας είναι πλέον πολύ εύκολο, χωρίς να χρειαστούμε την ιδιαίτερη παρατήρηση, γιατί το ίδιο το παιδί μπορεί να μας το πει. Και τα 11, δηλαδή χρόνια, 11, 12. Εκεί, ήδη μετά την ηλικία, η εφηβεία έχει κατεβεί πολύ χαμηλά. Στα 10 μισό ξεκινάνε τα παιδιά να είναι εφηβάκια πια. Οπότε να ξέρουμε ότι. Μέσα στα 20 χρόνια κατεβήκαμε κατά 2,5 χρόνια στην έναρξη της εφηβείας. Αν δείξουμε λίγο τις κάρτες λίγο, μπορούμε να δούμε λοιπόν γνωστικά τα παιδιά τι κάνουν. Στο γνωστικό βλέπεις το φόβο του θανάτου, το φόβο της αρνητικής εκτίμησης, τρομακτικές σκέψεις για τον εαυτό του, για τους γύρω, πτωχή συγκέντρωση, δυσκολίες στη μάθηση, πτώση επιδόσεων. Σε επίπεδο συμπεριφοράς αρχίζουν να αποφεύγουν τις απειλητικές καταστάσεις. Ανάγκη επιβεβαίωσης, υπερκινητικότητα, ξεσπάσματα, συμπεριφορικά, αναζήτηση ασφάλειας, επιθετικότητα, καταστροφές, κλέψιμο, κακή κοινωνικοποίηση, μείωση δραστηριοτήτων. Σε συναισθηματικό επίπεδο έχουμε ανησυχία, εκνευρισμό, φόβο, ευερεθιστότητα, ματέωση, αρνείται να κάνει πράγματα, απογοήτευση, ανυπομονησία, υποτίμηση του εαυτού και σωματικά αρχίζουν πλέον να βγαίνουν τα συμπτώματα όπως θα γινόταν σε έναν ενήλικα. Ταχυκαρδία, εφίδρωση, δυσκολίες στην αναπνοή, πόνο, ζάλι, αδυναμία, κοιλιακά άλγη, αστάθεια. Είμαστε μεγάλο. Ναι, ακριβώς. Σε αυτό το σημείο, από εδώ και πέρα θα μπούμε σε έφηβους. Ναι. Θα ήθελα όμως πριν περάσουμε στην εφηβεία να μιλήσουμε λίγο για τους παιδικούς φόβους πιο συγκεκριμένα, για να διαχωρίσουμε τον παιδικό φόβο από το άγχος. Δεν ξέρω πόσο κατανοητοί γίναμε, μπερδέψαμε κάποιους. Μήπως μπορούμε να πούμε λίγα πραγματάκια στους γονείς. Βεβαίως. Πριν μπούμε στην εφηβεία, να καλύψουμε λίγο. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίζουμε το παιδικό φόβο από το άγχος. Είπαμε ότι ο παιδικός φόβος είναι μια φυσιολογική κατάσταση στην εξέλιξη του παιδιού και αναδιαστήματα ανηλικίες θα βλέπουμε να συμβαίνει, να φοβόμαστε διάφορα πράγματα. Ένα παιδάκι 4-5 χρονών φοβάται τα φαντάσματα. Ένα παιδάκι ή τον σκύλο. Ένα παιδάκι 6-7 χρονών μπορεί να φοβάται κάτι άλλο, τους κεραυνούς, τη βροχή. Αυτά είναι φυσιολογικά. Δεν είναι κάτι το παθολογικό που θα πρέπει να τοποθετούμε και είναι φάσεις οι οποίες τα κρατάνε κάποιο μικρό διάστημα και θα φεύγουν. Οι φόβοι μπορεί να είναι πραγματικοί ή φανταστικοί, όπως οι αστραπές και τα φαντάσματα που προανέφερα. Μπορεί να έχουν περίεργο χαρακτήρα και χωρίς εξήγηση. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Οι πιο πολλοί ενήλικες φοβούνται τον οδοντίατρο. Στον οδοντίατρο πια πηγαίνεις και δεν πονάς ποτέ. Τι φοβούνται τον τροχό. Άμα ρωτήσεις έναν ενήλικα, πες μου φίλε μου, σε παρακαλώ, τι ακριβώς φοβάσαι και εξήγησέ μου, ποια είναι η κακή σου εμπειρία που έχεις, δεν θα μπορεί να σου πει. Ναι, για το μεγάλο, για το μεγάλο αναφέρουμε. Το ίδιο κάνουν και τα παιδιά. Παράλογοι φόβοι. Τι κάνεις, φοβάμαι το σκοτάδι. Ωραία. Του βάζεις ένα μικρό λαμπάκι. Δεν φτάνει η λάμπα. Πάλι φοβάμαι το σκοτάδι, δεν είναι σκοτεινά. Οκ, φτιάχνεις σκιές για παράδειγμα. Ανάβεις το μεγάλο φως. Α, φοβάμαι το σκοτάδι κάτω από το κρεβάτι. Ή μέσα στην ντουλάπα. Παραλογισμός μεν, αλλά εμείς όλο αυτό έχει να κάνει με την αδυναμία. Ή μπορεί να έχει την εποχή στο χολ, έτσι. Ναι, συμφωνώ. Έχει να κάνει με την αδυναμία της κατανόησης και της λογικής εξήγησης των πραγμάτων, καθώς το παιδί είπαμε ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη πλήρως νοητικά. Θα πρέπει να πούμε όμως ότι πολύ φόβο είναι αποτέλεσμα των ίδιων των γονέων. Αν έρθει ένα παιδάκι 2,5 χρονών και μου πει φοβάται το σκυλί, ξέρω ότι είναι της μητέρας του πατέρα. Πολλές φορές όμως με κάποια μηνύματα που δίνουμε υποτύπων αστειότητος, αν θέλουμε. Ακριβώς. Μπορεί να προκαλέσουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα το πούμε. Έτσι. Σκυλιά. Ο φόβος του γιατρού. Θα πας στο γιατρό και θα σε κάνει εμβόλιο. Ένα από τα χειρότερα που μπορεί να κάνουμε στο παιδί. Θα φωνάξω τον γιατρό να σε κάνει ένας. Θα φωνάξω τον αστυνομικό να σε βάλει στη φυλακή. Το σκυλί θα σε φάει, φύγε μακριά. Μην βγάζεις το πουλάκι σου έξω, θα το φάει η γάτα. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, το βράδυ θα έχει ο λύκος, ο μπαμπούλας, θα σε φάει, θα σε κλέψουν, θα κάνουν το ένα, θα κάνουν. Και μάλιστα, κάποια στιγμή είχα ένα παιδάκι το οποίο φοβόταν να βγει να παίξει στην αυλή, γιατί φοβόταν τα σπουργίτια που υπήρχαν στην αυλή, επειδή κάποτε ο πατέρας, ο παππούς του είχε πει ότι υπάρχουν κάτι μεγάλα πουλιά που έρχονται, σαρπάζουν σε παίρνουν στη φωλιά τους και σε σκοτώνουν, σε τρώνε. Και το παιδί δεν μπορούσε να βγει στην αυλή να παίξει γιατί βλέπει τα σπουργίτια. Δεν ξέρω πώς φαντάζει τα μάτια του. Έτσι.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ αστείο κάποιες φορές. Άρα αλλά... λοιπόν λίγο προσεκτική, ναι. Ακόμα και στο πείραγμα, ναι. Αυτό προσεκτική της κουβέντας, γιατί το παιδί τα παίρνει, μη σφουγγάρει πολύ. Και το βασικό είναι ότι όταν το παιδί σου εκφράσει ένα φόβο, δεν γελάς με το φόβο. Α. Τον αντιμετωπίζεις πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι. Και νόμιζα θα μου ξεφύγει. Δεν γελάμε. Ποτέ, ποτέ. Όσο γελίος και αν είναι φόβος, ναι. Το είσαι σαχλαμάρας, είσαι μπουμπούνας, είναι η χειρότερη κουβέντα που μπορείς να πεις στο παιδί. Πολύ απλά. Τι συμβαίνει, παιδί μου, φοβάμαι αυτό. Έλα να το δούμε παρέα. Έλα να το εξηγήσω. Δείξε μου και πάμε μαζί να δούμε. Υπάρχει κάποιος φόβος για να δημιουργηθεί απέναντι σε αυτό που θα πάμε να δούμε. Πάμε να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Μία, δύο, τρεις φορές, μόλις του το εκλογικεύσεις, το εκθέσεις λίγο στον κίνδυνο και είσαι δίπλα του και του πεις ότι με βλέπεις τη στάση μου, μη φοβάσαι, δεν έχω κάτι να φοβηθώ. Και μόνο από την εικόνα που θα δώσεις στο παιδί, τελείωσε το πρόβλημά του, έτσι. Αντιμετωπίζουμε το φόβο, το ξεπερνάει με εμάς σε παραστάτες, πάντα σταδιακά και πάντα με ηρεμία και πάντα του δίνουμε το χρόνο να το διαχειριστεί. Άρα λοιπόν, θέλει και προσοχή. Μπορεί να μας φανεί αστείο, μπορεί να μας φανεί χαζό, μπορεί, σίγουρα δεν αντέχει τη λογική πολλές φορές. Αλλά δεν το εκφράζουμε. Το πρόβλημα ζητάμε να μας δώσει, να του δώσουμε εξηγήσεις και συμπαράσταση ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Είμαι... Και μόνο που θα είσαι δίπλα με μια καλή οργανωμένη στάση. Αυτό δεν πρέπει να το χάσει το παιδί. Ότι όχι. Εγώ είμαι δίπλα πάντα. Ναι, είμαι δίπλα. Είμαι δίπλα σου. Ακόμα κι αν το θεωρώ σαχλαμάρα, ναι, το δω, ναι, εγώ είμαι δίπλα σου. Με το που θα το τρολάρεις το παιδί, να το πω έτσι, κάηκες. Κάηκες γιατί θα του δημιουργήσεις το φόβο να είναι έντονος και θα τον επιτρέψεις να κατανοήσει ότι είναι ευνόητος σαν φόβος, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Μπαίνοντας λοιπόν στην εφηβεία. Ναι. Εδώ διαχωρίζονται, είπαμε, τα πράγματα κάπως. Εδώ πλέον λοιπόν βλέπουμε τις διαταραχές να κατατάσσονται επίσης όπως ακριβώς θα κατατασσόταν σε έναν ενήλικο. Καταρχήν να πούμε ότι η εφηβεία είναι μια περίοδος όπου η αλλαγή από ένα παιδάκι, από μια παρασιτική ηλικία, έρχεται και γίνεται πλέον ένας ενήλικας. Έχουμε τεράστιες αλλαγές στα βιολογικά, στα ψυχικά, στα ψυχοκοινωνικά δεδομένα του παιδιού. Η εφηβεία εκφράζει το πέρασμα σε μια αυτόνομη ζωή. Ο έφηβος πια θα περάσει από την κηδεμονία σε μια φάση που είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Θα δούμε λοιπόν το παιδί σιγά σιγά να αποκτά ταυτότητα. Θα τον δούμε να έχει αναζήτηση νέου ρόλου, σεξουαλικής διαμόρφωσης του χαρακτήρα του εαυτού του, την προσωπικότητά του συνολικά. Βέβαια από την άλλη υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι μια περίοδος στην οποία είναι ασάφεια. Δεν ξέρω ακόμη πού βρίσκομαι, πού ανήκω. Είναι συγχυστικός ακόμη στο ποιος είναι. Και ουσιαστικά αυτό είναι και το μεγάλο θέμα. Πώς ανάμεσα στις αλλαγές και τις ρήξεις με τον κόσμο, με τον εαυτό μου, με την παιδική μου ηλικία και με το τι έχω γύρω μου, το περιβάλλον μου, θα μπορέσω να δώσω μια απάντηση τελικά στο ποιος είμαι. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό συμβαίνει για ένα λόγο. Η αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπου έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα στάδια. Κάπου στα 14 με 15 χρόνια ολοκληρώνεται η συναισθηματική ανάπτυξή μας. Όμως, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το γνωστικό μας κομμάτι συνεχίζει να εξελίσσεται και ολοκληρώνεται περίπου στα 25. Με απλά λόγια, ένας άνθρωπος στα 14 αισθάνεται κανονικά, όπως θα αισθανόταν και στα 25 και στα 35, καταλαβαίνει τα συναισθήματά του. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει όμως είναι να έρθει η σκέψη και να φρενάρει το συναίσθημά του και να το εκλογικεύσει. Αυτό οφείλεται στο ότι ο προμετωπιαίος λόγος που είναι υπεύθυνος για την κριτική μας ικανότητα και τη σκέψη μας και τις γνωστικές μας λειτουργίες ολοκληρώνεται στα 25. Έτσι. Άρα λοιπόν, φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος παράγει συναισθήματα, αλλά δεν έχει κανένα μηχανισμό για να τα ελέγξει ακόμη. Και μέσα από τις εμπειρίες του προσπαθεί να μάθει να τα λειτουργήσει. Αυτό το ποιος είμαι. Βαρύ ερώτημα. Και αυτό είναι που καθορίζει την πορεία μας. Και το περνάνε όλοι. Ναι. Όλοι, ανεξαιρέτως. Όλες, όλοι. Ανεξαιρέτως. Έντονα. Πάντα. Γι' αυτό και η εφηβεία. Άλλη, λοιπόν, η εφηβεία είναι η πιο θυελώδης κατάσταση που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Και δεν ξέρω εγώ με το ποιος είμαι, η συζήτηση που είχε γίνει για το φίλο, που δεν ήμουν σύμφωνος ότι σε αυτή την ηλικία νομίζω ότι μπορεί να ένα παιδί να αποφασίσει που είμαι και που πάω. Γιατί μπορεί να
να κοινωνικοποιηθεί και μπορεί να γνωρίζει πολλά, μπορεί να μπορεί. Όμως, ακόμα και λένε το εξής και μέχρι τα 25 λέτε νομίζω, ναι, ναι, μαθαίνουμε και εκλογικεύουμε πολλά πράγματα. Ναι. Η ορίμασή μας η πλήρη έρχεται στα 25 μας. Ναι. Σύμφωνοι. Ναι. Άρα λοιπόν εγώ δεν θα πω σε ένα παιδί, θα το πω ακόμα των 14, 15, 16, αλλά και 18 χρόνων ακόμα, είναι ακόμα προβληματισμένο. Δεν γνωρίζει ακόμη πλήρως την ταυτότητά. Βέβαια, οι προβληματισμοί του, εάν δεν υπήρξαν διαταραχές πριν, θα είναι πολύ λιγότεροι. Φυσικά. Εννοείται. Εάν υπήρξαν όμως διαταραχές πριν, θα εμφανιστούν σε αυτή την ηλικία. Εκεί θα ήθελα να πω ότι μπαίνει και ένα άλλο κομμάτι. Καθώς το παιδί πλέον κοινωνικά κοινωνικοποιείται και η προσπάθειά του στην εφηβεία είναι να ανεξαρτηθεί πλήρως. Εκεί μπαίνουν και άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν πολύ σημαντική δράση απέναντι στην εξέλιξή του, φυσικά. Και αν τα καινούργια είναι έντονα, δύσκολα, ακόμη και αν έχει μια πολύ καλή πορεία μέχρι εκείνη τη φάση τη ζωή του, 14 του χρόνια, για παράδειγμα, 13 του, ναι, και μπει στην εφηβεία και ξαφνικά η εφηβεία του πάνε όλα στραβά, εκεί πλέον τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Λέω το εξής, δεν ξέρω, δεν είναι κατανοητό ωστόσο. Εάν έχω λίγα προβλήματα από την αρχή, πιθανότατα να έχω και λίγα προβλήματα, ναι, από εδώ. Αυτό ισχύει βεβαίως. Λίγα προβλήματα ελεγχόμενα στην εφηβεία, πολύ λιγότερες πιθανότητες να έχω ψυχολογικά προβλήματα στη συνέχεια. Πέρα από τη βιολογία. Ναι. Πέρα από τα βιολογικά. Συμφωνώ. Και είναι μια άλλη υπόθεση. Μιλάμε για αυτό που δεν γεννιέται, αυτό που πλάθεται. Πλάθεται, ναι. Ακριβώς. Το γεννιέται είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για αυτό που πλάθεται και είπαμε αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα είναι αυτό που πλάθουμε. Και σε αυτό μπορούμε και να παρέμβουμε. Αν λοιπόν πάμε σε αυτό το παιδί τώρα, πάμε στην εφηβεία, αυτό τελικά η διαταραχή που θα παρουσιαστεί θα είναι όπως συνήθως τους μεγάλους. Και ποιες είναι οι διαταραχές τους μεγάλους? Λοιπόν, αν δείξουμε λίγο την κάρτα σας παρακαλώ. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, κατατάσσονται πλέον στους ενήλικες, 14 χρονών και άνω, κατατάσσεται στους ενήλικες όσον αφορά τα ψυχικά κομμάτια της λειτουργίας. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε τη διαταραχή του πανικού με την αγοραφοβία ή χωρίς την αγοραφοβία. Περισσότεροι μεγάλοι. Βεβαίως, γι' αυτά δεν θα πούμε πάρα πολλά αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή θα το κάνουμε συνολικά την εφηβεία. Η διαταραχή του πανικού, ξέρουμε ότι είναι μια κακή, πολύ άσχημη αντίδραση, η οποία έχει να κάνει ότι χάνουμε παντελώς τον έλεγχο και μας οδηγεί σε κάποιες εκδηλώσεις σωματικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές, οι οποίες είναι τελείως άσκοπες και άκερες με βάση αυτό που μας έχει συμβεί. Λοιπόν, και μπορεί να έχει να κάνει είτε με την ύπαρξη κόσμου είτε όχι, η ειδική φοβία, το να φοβάμαι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα πριν ακόμη εκτεθώ σε αυτό και μόνο που το σκέφτομαι φοβάμαι, κοινωνική φοβία σε σχέση με τον κόσμο, είτε ψυχαναγκαστική διαταραχή, που είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν, διαταραχή μετά από τραυματικά γεγονότα, γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η οποία είναι και πιο συνηθισμένη μορφή που βλέπουμε τις περισσότερες φορές, και από εκεί και πέρα και διαταραχές που μπορεί να οφείλονται είτε σε ουσίες, γιατί κακά τα ψέματα και η χρήση αλκοόλ, το κάπνισμα, ξεκινάνε από μια μέση ηλικία πλέον του 12 ετών. Έτσι. Και κάποιες διαταραχές οι οποίες δεν μπορούν να μπουν σε κάποια καλούπια πολύ συγκεκριμένα, έχουν χαρακτηριστικά είτε από τη μία είτε από την άλλη, λίγο διάχυτα, να το πω έτσι. Περνάει και ο χρόνος και δυστυχώς τηλεοπτικός, λέει, χρόνος. Ναι. Πάντα είναι λίγος και πιεστικός. Ένα γενικότερο αυτό που θα ρωτούσε, θεωρούνται οι εκδηλώσεις άγχους σε ένα παιδί πάντα παθολογικές? Όχι, δεν είναι παθολογικές. Να μαζέψουμε μερικά πράγματα, ναι, γιατί είπαμε πάρα πολλά και οι έννοιες είπαμε αναγκαστικά, αγαπητοί φίλοι, δεν γίνεται. Οι έννοιες αυτές είναι όντως πολλές επιστημονικές φράσεις. Με επιστημονικό τρόπο δεν λέγονται διαφορετικά. Ίσως να μην γίνονται τόσο κατανοητές και μάλιστα το νόημα να ξεφεύγει εύκολα, οπότε καμιά φορά μας λέτε ότι μιλάμε και κινέζικα. Δυστυχώς. Και λοιπόν, μιλάμε να και μην είμαστε Κινέζοι όπως λέμε σε αυτό. Σήμερα μάλιστα έχουν και το
τον κορονοϊό. Α, μπράβο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα παθολογικές. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ως μένα πράγματα, οι τηλεθεατές μας κάθονται μέχρι αργά τώρα και μας ακούνε. Μάλιστα, εάν κάποιοι νιστάξαν και κοιμηθήκανε, αύριο το μεσημέρι η ώρα μία επαναλαμβάνεται αυτή η εκπομπή, και να πω ότι και στο site του Ιατρικού Συλλόγου μπορούν να βρουν την εκπομπή αυτή, να την ακούσουν, ακόμα και στο YouTube. Λοιπόν, όλες οι εκδηλώσεις, μη είπαμε για αγχώδη, το παιδί παρουσιάζει, είναι παθολογικές τελικά? Όχι. Δηλαδή, έχει άγχος το παιδί μου, είναι παθολογικό? Δεν είναι πάντα παθολογικό. Ακριβώς. Παθολογικό είναι όταν ξεφεύγει από κάποια συγκεκριμένα πλαίσια και όρια. Ο έφηβος είναι σε μια δυναμική καταφάση εξέλιξης. Αλλάζει και αυτός μέρα με τη μέρα. Προσθέτεται κάθε μέρα νέα στοιχεία. Το να δημιουργηθεί ένα άγχος, μία καταρχή της συμπεριφοράς, μία δυσκολία σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, μπορεί να είναι αναγκαίο για την αναπτυξιακή του πορεία και την φυσιολογική του ολοκλήρωση, και είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που συναντάμε. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ένα παιδί και να πούμε ότι η συμπεριφορά του και ο τρόπος που λειτουργεί και η σκέψη του ομοιάζει με μια ενδιαψυχαναγκαστική διαταραχή. Και βλέπουμε ότι μέσα σε 6 μήνες όλο αυτό το πράγμα καταλαγιάνε, γιατί ήταν μια φάση που τη χρειαζότανε για να κάνει το βήμα που χρειαζόταν στην εξελικτική του πορεία, την νευροαναπτυξιακή του και ψυχοσυναισθηματική του εξέλιξη. Και φυσικά το τι εμφανίζει ανάλογα με την ηλικία είναι κάτι φυσιολογικό για μια ηλικία, και μπορεί να είναι παθολογικό αν εμφανίζεται σε κάποια άλλη. Δηλαδή, αν μου εμφανίζει ένα παιδί ένα άγχος αποχωρισμού στην ηλικία των 12 ετών, δεν το θεωρώ φυσιολογικό. Να μου το κάνει μέχρι τα 7, ναι. Και πάντα πρέπει να έχει υπόψη του καθένας μας, όλοι και οι τηλεθεατές μας που μας ακούν, ότι το κάθε παιδί δεν μπαίνει στον κοινό κανόνα, έχει μια διαφορετικότητα από κάποιο άλλο. Και σε αυτό θα πρέπει να πω ότι εμείς είμαστε τα δένουμε και τα συγκρίνουμε, έχει αυτό έτσι και είναι και το άλλο έτσι. Ή όπως είναι και το φάρμακο αυτό, το φάρμακο θα πάρει, εκείνο δεν θα πάρει. Γι' αυτό και εμείς εστιάζουμε πάρα πολύ στο ρόλο της οικογένειας. Δηλαδή, προτού πούμε το τι συμβαίνει σε ένα παιδί, πρέπει πρώτα να δούμε την οικογένεια. Πώς λειτουργεί αυτή η οικογένεια, τι κάνει. Γιατί τα γνωρίσματα, ο τρόπος λειτουργίας, το σύστημα της οικογένειας, αν λειτουργεί διαφορετικά, μπορεί να μας καθοδηγήσει ότι τελικά αυτό που ζεις είναι κάτι παθολογικό και έχει να κάνει με την ορίμανση του ίδιου του παιδιού. Σε ένα προστατευτικό περιβάλλον, με το που θα πάει ένα παιδί. Καταρχήν να τρώει μπάτσες, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε, στην προσωπική του ζωή έξω, όταν ποτέ δεν είχε πάρει κανένα ερέθισμα και ποτέ δεν είχε κάτι να φοβηθεί, γιατί προέτρεχαν οι γονείς. Ναι, το θα έρθει αγχωμένο, γιατί δεν μπορεί να του βγει τίποτα φυσιολογικά. Δεν είναι κάτι για μένα παθολογικό. Είναι μια διαδικασία μάθησης εκείνη τη στιγμή. Κύριε Μενεγκίτζα, ομολογώ ότι πίεσα την κατάσταση. Είπα την αρχή, θεωρώ το θέμα σοβαρό. Γιατί αφορά το πιο όμορφο κομμάτι της κοινωνίας μας και της οικογένειάς μας. Και αφορά αυτούς τους δικτατορίσκους, ναι, που έχουμε στην αγκαλιά μας. Και τις θέλουμε καλύτερους. Αλλά στην προσπάθεια αυτή του καλύτερου, μια φορά μπορεί να κάνουμε λάθος. Θα σας κουράσω λίγο περισσότερο. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Πρέπει να τα μαζέψουμε λιγάκι και να δώσουμε κάποιες οδηγίες στους γονείς, να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν κάτι περισσότερο και τι περισσότερο να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Μπορεί να ταλαιπωρηθούν οι ίδιοι, δεν τους λυπόμαστε. Θα βοηθήσουν όμως τα παιδιά τους. Τα να πράγματα κάνουν ένα λοιπόν, ακριβώς. Τα πράγματα λοιπόν στο σπίτι πρέπει να είναι απλά. Παρακαλώ να δείξετε λίγο και την κάρτα. Έτσι. Φαίνονται σύνθετα στη συζήτηση. Φαίνονται σύνθετα στη συζήτηση, αλλά το πώς λειτουργούμε μέσα στο σπίτι είπαμε τα πράγματα είναι αρχή πολύ κάτι, απλά. Άμα είσαι κάτι στο παιδί απέναντι και είσαι ειλικρινής απέναντι του. Γενικά τα προβλήματά μας όλα είναι απλά. Η σκέψη μας είναι και το συναίσθημά μας είναι αυτά που θα τα κάνουν να φαίνονται πιο πολύπλοκα ή όχι. Άρα okay. Λοιπόν κάποιες οδηγίες λοιπόν, λίγο παραπάνω έτσι. Να μην μας κάνουμε κάποια λάθη ή να μην ξεφύγει κάτι. Έτσι. Το πρώτο βασικό είναι ότι για να έχουμε ένα δυνατό και υγιή οργανισμό, ένα καλό παιδί, είναι το να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες. Δηλαδή, ξεκούραση, καλή διατροφή και να ενισχύσουμε την άμυνα του παιδιού και την αντιμετώπιση του άγχους. Ένα δεύτερο είναι αναζήτηση της αιτίας του άγχους.
Με το που θα γίνει κάτι, θα διαπιστώσει κάτι στο παιδί σας, μόλις εντοπίσετε κάτι, σκεφτείτε ότι αν κάτι συνέβη αυτό το διάστημα, πότε παρουσιάστηκαν τα συμπτώματα αυτά, που μπορεί να είναι η πηγή του άγχους, για παράδειγμα, μια μετακόμιση, έναρξη του σχολείου, μια κακή κατάσταση σε ένα σχολείο, ένας φίλος του είπε κάτι. Ο διάλογος με το παιδί είναι άκρος απαραίτητος. Συζητήστε μαζί του τι είναι αυτό που το αγχώνει, πώς νιώθει τη στιγμή και για ποιο λόγο. Μιλήστε του για το άγχος, εξηγήστε του ότι είναι κάτι το φυσιολογικό. Είναι κάτι που το βιώνουν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή τους, ακόμη και εσείς ότι το βιώνετε, και ενθαρρύνετε του να το αντιμετωπίσει, να λειτουργήσει. Στην επόμενη φάση, λίγο την κάρτα παρακαλώ, πάλι αν είναι εύκολο, η συζήτηση των αλλαγών. Ό,τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή του, απλά του το εξηγείτε. Θα γίνει αυτό. Ενημερώστε το και προετοιμάστε το. Δείξτε κατανόηση, χωρίς να αμφισβητείτε το πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η καθημερινότητα του παιδιού. Ακούτε το παιδί σας λέει κουράστηκα. Και εσείς το χλεβάζετε. Ναι, κουράστηκε για την καθημερινότητά του. Δεν είναι ανάγκη να έχει συζυγικές υποχρεώσεις για να είναι κουρασμένος. Έτσι, κάποιο παιδί. Προσπαθήστε να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή του. Τονίστε τις καλές του στιγμές και όλα έχει καταφέρει. Δεν κουνάμε απλά δάχτυλο μπροστά στο παιδί. Του δείχνουμε τα καλά του κομμάτια και το κατευθύνουμε σε αυτό. Παροτρύνετε το παιδί να επιδίδεται σε σωματικές εκδηλώσεις, όπως σπορ, καλλιτεχνικές, δραστηριότητες, παιχνίδια. Το βοηθάει να αποβάλει το άγχος του, δημιουργεί κοινωνικοποίηση και του επιτρέπει να εξελίξει τα καλά του κομμάτια και φυσικά τις δεξιότητές του. Μην εστιάζετε πολύ στην εικόνα του παιδιού. Για παράδειγμα, τι βαθμή είναι αυτή που μου έφερες, πόσο δημοφιλής είσαι, σε αγαπάνε τα άλλα τα παιδάκια. Η ουσία του πράγματος είναι το εξής. Είδα την προσπάθειά σου που διάβασες, αν διάβασες. Δεν με νοιάζει ο βαθμός, ξέρω ότι προσπάθησες. Για να αποδώσει το σχολείο σύμφωνα με τις δυνατότητές του, πρέπει να είναι ευτυχισμένο και με τις κοινωνικές του δραστηριότητες και τις παρέες, τα πάντα του. Δηλαδή, το παιδί τα συνδέει πια αυτά. Μετριάστε τις δραστηριότητες όταν είναι υπερβολικά πολλές. Τι είπαμε, έχουμε ένα παιδί που ξεκινά από τις 8 η ώρα το πρωί με μία τσάντα και πηγαίνει μέχρι το βράδυ με μία τσάντα στον ώμο. Ναι, αυτό είναι κάτι το υπερβολικό πια. Δημιουργεί τεράστια κόπωση, στρεσάρει το παιδί. Δεν του δίνει χρόνο να ξεκουραστεί, να κάνει κάτι που το ευχαριστεί. Προσέξτε τις υπερβολικές απαιτήσεις από το παιδί σας. Είναι δικές σας οι απαιτήσεις, όχι του παιδιού σας. Το παιδί σας δεν σας ανήκει. Ό,τι δεν κάναμε εμείς όταν καλύψει το παιδί. Το παιδί σας δεν σας ανήκει, δεν είναι δικό σας. Είναι δικό του, του εαυτού του. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Η δουλειά σας είναι μέχρι τα 18 και μία ημέρα να το εκπαιδεύσετε και να μπορεί να φύγει και να κάνει αυτό που χρειάζεται στη ζωή του, χωρίς να σας έχει ανάγκη. Τότε πετύχατε. Το δικό μας άγχος είναι αυτό που επηρεάζει τα παιδιά. Όταν το στρες επικρατούν σε μια οικογένεια, αυτό επιδρά στη σωματική υγεία του παιδιού. Και όχι μόνο θα παρουσιάσει το ίδιο άγχος, θα αρχίσει να είναι πιο ευάλωτο σε όλες τις καταστάσεις γύρω του στη λειτουργικότητα. Και να θυμάστε ότι το δικό σας πρότυπο απέναντι στο παιδί είναι το πιο σημαντικό. Αν ως γονείς αντιμετωπίζετε την καθημερινότητα με άγχος, με αμάν τι μου συμβαίνει, με το ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω δίπλα μου και βλέπει το παιδί μια δυσλειτουργική κατάσταση, δεν μπορεί το παιδί να μάθει να αντιμετωπίζει τη ζωή, γιατί δεν νιώθει τη σιγουριά. Νωρίτερα είπαμε ότι προσπαθώντας προς αυτή την κατεύθυνση και με τις οδηγίες αυτές που λένε στόχος, όπως είπαμε, αυτό το παιδί να μεγαλώσει με λιγότερα αγχώδη στοιχεία πάνω του, με αποτέλεσμα να αποφύγει και κάποιες διαταραχές που μπορεί να έχουν κάποιο βαθμό νοσηρότητος, αυτό που είπαμε νωρίτερα, είτε ψυχαναγκαστική διαταραχή, είπαμε αγοραφοβίες, όλο εκείνο το πλάνο, με σκοπό να αποφύγουμε αυτά. Πολλοί λένε, εγώ και ένα ερώτημα που κάνει, υπάρχει κληρονομικότητα σε αυτή την ιστορία, είναι αυτό που είπα νωρίτερα, βιολογία. Εδώ, τουλάχιστον και από την εμπειρία τη δική μου με την ευθύνη, λέει η επιστήμη ότι μπορεί να υπάρχει ένας βαθμός. Όχι αποδεδειγμένα ακόμη, βέβαια. Όμως πιστεύω ότι η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο και σύντομα θα μπει σε αυτά τα μονοπάτια και θα μπορέσει να το ελέγξει. Εμείς ελέγχουμε τον εξωτερικό, με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε και την προσπάθεια, την υπόδειξη που κάνουμε στους φίλους, είναι να προλάβουμε τον εξωτερικό παράγοντα. Έτσι, να ελέγξουμε τον εξωτερικό παράγοντα, να βελτιώσουμε, να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, το να ασχοληθεί κάποιος
πόσο είναι κληρονομικό, πόσο δεν είναι κληρονομικό κλπ. Δεν πρέπει να ασχοληθεί και να φαγωθεί, ας πούμε, να αναλωθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό το είναι ένα κομμάτι που θα το συζητήσει και με τον γιατρό τελικά και θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, αν και πόσο υπάρχει. Πού λοιπόν δεν τηρήθηκαν κάποια πράγματα, δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στο παιδί, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, ανησυχούν κάποιους οι γονείς. Σε ποιες φάσεις χρειάζεται ο ειδικός, χρειάζεται ο επιστήμονας του χώρου να βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση? Είπαμε λοιπόν ότι το άγχος είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι της ζωής μας και να δημιουργείται δεν είναι απαραίτητο ότι είναι παθολογικό. Είναι βασικό κομμάτι στην εξέλιξή μας. Χωρίς αυτό δεν λειτουργούμε. Είναι ένα βασικό συνέστημα στη ζωή μας. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι κυρίως αν η ένταση του είναι υπερβολική και κρατάει για ένα πολύ μεγάλο χρόνο και αρχίζει να μας φέρνει μεγάλες δυσλειτουργίες στο παιδί, έτσι, αν δεν μπορείτε να καθησυχάσετε τις ανησυχίες του παιδιού, αρχίζουν και έχουμε προβλήματα με τις συναναστροφές του, με τον ύπνο, με τη σύντηση, τη διάθεσή του, με τις σχολικές του αποδόσεις, τότε είναι που θα χρειαστεί να πάει ένα παιδί και να το ελέγξει ένας ειδικός, αν υπάρχει κάτι, ένας ειδικός της ψυχικής υγείας. Και θα πρέπει να ξέρετε ότι στα παιδιά οι προσεγγίσεις είναι συνήθως ψυχοθεραπευτικές. Δηλαδή, αναζητούμε το αίτιο, λειτουργούμε με τους γονείς ώστε να αλλάξουμε το περιβάλλον του σπιτιού, να καθοδηγήσουμε τους γονείς να γίνουν αυτοί οι γιατροί του παιδιού τους και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πολύ πιο δύσκολες, θα καθίσουμε και θα βάλουμε το παιδί σε μία φαρμακοθεραπεία. Εκεί πλέον μιλάμε όμως για πράγματα που έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Και φυσικά η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, η οποία είναι πάρα πολύ βασική επένδυση στο παιδί για την εκπαίδευσή του. Μια ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας και το ίδιο το παιδιού. Μια φαρμακοθεραπεία νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρές καταστάσεις. Ναι, φυσικά. Περισσότερο η ψυχοθεραπεία. Ναι. Παρότι τα φάρμακα πλέον είναι ελεγμένα απέναντι στα παιδιά, ναι, και όλα έχουν περάσει από μεγάλες μελέτες, τεράστιες μελέτες, αυτό που θέλω να πω ότι και εμείς είμαστε πολύ φιδωλοί στη χρήση τους. Δηλαδή, 1% αν θα πάρει μια φαρμακευτική αγωγή, και αυτό αν είναι άκρως απαραίτητο μόνο, και αυτό για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε αυτές τις καταστάσεις δεν μπορεί να δράσουμε ή να έχουμε αποτελέσματα πυροσβεστικά. Δηλαδή έριξαμε τη μάνικα και έσβησα κάποια φωτιά για την οποία με φωνάξατε σήμερα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Μπαίνουμε σε κάποια διαδικασία διόρθωσης. Μπορεί προς στιγμή με κάποιες οδηγίες πυροσβεστικά όντως να δράσουμε, αλλά μετά την επέμβαση της πυροσβεστικής όλο το ποκαίδι, όλο το αυτό θέλουν ένα καθάρισμα, θέλουν να διόρθουμε και αποκατάσταση. Άρα λοιπόν, καλύτερα να προλάβουμε. Πολύ σωστά. Νομίζω ο στόχος της απόψινης συζήτησης αυτός ήταν και το είπα από την αρχή, να προλάβουμε ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό είπα το καλύτερο κομμάτι, το πιο όμορφο κομμάτι, το πιο αγαπημένο κομμάτι της κοινωνίας μας, αυτά τα παιδιά μας. Νομίζω ήταν χρήσιμος, κύριε Μανακίτσα, σας κούρασα. Καθόλου, μια χαρά, μεγάλη μου ευχαρίστηση, πολύ σημαντικό θέμα για τους γονείς. Θα έλεγα, χρειαζόταν. Ναι. Κρατάω αυτό που είπα, ότι για τα όρια θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Πολύ ευχαρίστηση. Οπωσδήποτε θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση και ενδεχομένως από αιτήματα των τηλεθεατών για κάποιο άλλο θέμα, αν μας το ζητήσουν. Έχω εκ των προτέρων την ευθύνη ότι θα δεχθείτε να το κάνετε. Πολύ ευχαριστώ. Όποτε με θελήσετε θα είμαι εδώ. Νομίζω λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ότι για μια ακόμη φορά ήμασταν χρήσιμοι και απόψε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να σας ευχηθώ ένα καλό ξημέρωμα.